Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάριο Ασλαμά. Καλημέρα, αδέρφια. Είμαστε εδώ και μία ώρα και ο άλλος ακόμη δεν ήρθε. Τα σκαλάκια πώς βλέπεις? Σωτηρή. Πολύ έντονα προβληματισμένο. Ο Σωτήρης. Δες. Δηλαδή, το ύφος του ανθρώπου, του αγχωμένου, του... Δεν θέλω να σας βλέπω, δηλαδή δεν έχω όρεξη. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δες τον. Θέλω όπως όλους τους ανθρώπους και ειδικά το Σωτήρη, όπως όλους τους ανθρώπους, θέλω να τους βλέπω καλά και χαμογελαστούς και να πάνω απ' όλα... Ωραίο χρώμα. Την υγεία και ό,τι καλύτερο. Ωραίο χρώμα. Ναι. Ταιριαστό. Άσε να μαζευτούν λιγάκι. Πες τα τυπικά της εκπομπής. Ναι, 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 γιατί ξέρεις, τις διαφημίσεις πάνω χάνουμε. Το πρώτο πεντάλεπτο μου το έχουν πει ότι το ξεκίνησε ραδιολογικό. Επειδή στο ραδιόφωνο αυτό, χάνει κόσμος. Ναι, ναι. Όχι, ρε. Απλά στο ραδιόφωνο πάντα ξεκίνημα εκπομπής πολλοί δεν ακούνε. Γιατί είναι διαφημίσεις που έχουν γυρισμένο αλλού, κάνει κάτι άλλο. Άρα πάμε τα βασικά. Τα βασικά. Ποιο σταθμό είναι? Λίμπερο. Ο Λίμπερο. 107,4. Μεγάκι των FM. Μπράβο. Ναι. Όνομα εκπομπής? Τρόικα. Τρόικα. Στην ουσία δόικα ο άλλο δεν. Δεν, εντάξει. Και άμα αρχίζει και σουρδίζει, χθες είσαι έξω και μόνος του και αρχίζει αυτά, πρώτη Δευτέρα εκεί. Δεν γίνεσαι αυτό. Κατανοητός. Ναι, λέω, άλλος λέω, μου λέει χθες, Αριανός στο βεστιβάλ, Αριανός. Μου λέει. Δεν ακούγεται. Ρυθμό λέει. Λέω, όταν φωνάζει όμως σουρδιάζει κάτι, δεν φαίνεται, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Άλλο βασικό. Αυτά. Η εκπομπή είναι 10 με 12, ναι. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σωστά. Σωτηρή. Εγώ είμαι στο ένα, με έχεις ανοιχτό να ακούω λίγο μουσική. Παλικάρι μου, γιατί δεν ακούω τίποτα. Σοτ. Από εδώ, το έχω γιατί. Ναι, ο Τσαλτίδης είναι πρώτη Δευτέρα, ενώ εσύ είσαι Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι. Και κάτι, Έκτη και Παρασκευή. Κάτι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τσακίζει η εκπομπή. Όπα, να μουσικάρες, τώρα πήραμε χαλί, πήραμε φόρα. Για πες τα βασικά. 10 με 12. Τετάρτη 7 του Μάρτη σήμερα. Σήμερα δεν είναι μεγάλη γιορτή. Κάτι βασιλέως κάτι. Αύριο είναι η γιορτή της γυναίκας. Και Λαβρεντίου. Αύριο η γιορτή της γυναίκας. Γιορτάζει σκολαρίκι. Ορίστε, πες το ξανά, η κυρία. Η σκολαρίκι. Η σκολαρίκι. Δεν είναι σκουλαρίκι, είναι σκολαρίκι, έτσι. Ναι. Σκολαρίκι. Στο τέλος, με το τελευταία συλλαβή με ήττα, να υποθέσω. Τι με ύψιλον. Όχι, Χατζηδάκη. Είναι με γιώτα. Μάνος Χατζηδάκης με γιώτα. Γι' αυτό ρωτάω, δεν κάνω πλάκα. Εδώ Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νύρε, φίλε. Πολλά γίνονται, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα μαζί μας για πολλωστή φορά πρωινό Τετάρτης. Σωτήρη Δασκαλάκη, φίλο τα παλιά. Έχετε την καλημέρα και Σωτήρη του Δασκαλάκη. Επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν μόνο SMS εκεί. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Επαναλαμβάνουμε, FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Γραμμές μετά τις 11. Έτσι, μετά τις 11 γραμμές. Έχουμε και διαγωνισμούλη σήμερα που είναι για μένα διαγωνισμάρα. Δίνουμε και σήμερα όπως... Ο Καραπαπάς, φίλε, τρομάζω όποτε το βλέπω. Έχει πάρει αυτοπεποίθηση με τα κιλά που έχασε. Ο Καραπαπάς είναι έτσι. Πιο χάλια είναι. Τι χάρηκες τώρα από αυτό που είπα, ότι είναι πιο χάλια. Να σου πω κάτι, τι είναι όταν ο άνθρωπος παίρνει αυτοπεποίθηση. Ναι. Πότε τον είδες τελευταία φορά να μασάει τσίχλα τον Τζαλτήρη? Α, εγώ δεν σε έχω δει ούτε εδώ πέρα κάτω. Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο. Ναι, με είπες τώρα ματζουράκι του Λίμπερο, ναι. Στο πεζοδρόμιο. Επειδή το είχε πει ο Χούτος, έτσι. Στο πεζοδρόμιο εγώ κάτω, τα τελευταία 9,5 χρόνια δεν σε θυμάμαι. Και στο πεζοδρόμιο κάτω. Δεν πειτε, κατάλαβα μετά. Πρώτη Δευτέρα. Έλα, έλεγε στα βασικά τη εκπομπή. Τα είμαστε, τι κάνουμε, τι είπαμε, λέμε. Αυτά, δασκαλάκι, είπαμε, τέτοια, είπαμε, Dex consoles, είπαμε τα πάντα, επικοινωνία είπαμε, γραμμές μετά τις 11. Οι γραμμές όμως ισχύουν από τώρα, δηλαδή το 23-10-287-888, για να διεκδικήσεις μία από τις 4 μονές προσκλήσεις για το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έτσι. 4 μονές προσκλήσεις και πηγαίνεις σε όποια από τις 250 τόσες ταινίες θέλεις, ελληνικές ή ξένες, από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή, σε όποια αίθουσα, όποια μέρα και ώρα προβολής. Έτσι. Από σήμερα έως και την ερχόμενη Κυριακή. Καλή στη Μαριλίζ, καλημέρα Μαριλίζ, ονοματεπώνυμο, αυτό. Για ένα διαγωνισμό έχουμε, για τον διαγωνισμό μπαίνω μέσα. Η κλήρωση 12 πάνω από το λεπτό. Και σε μεσικά μπορείς, αρκεί όμως να στείλεις κάτι άλλο, όχι μόνο για τον διαγωνισμό. Αν στείλεις, ξέρω εγώ, παιδιά, πώς βλέπετε τον καιρό σήμερα. Και μπαίνω ονοματεπώνυμο, Μάριος Κυριακόπουλος, παράδειγμα.
για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Αποστολή στο 54-520-6. Τόσο μα τόσο απλά. Κάτσε, έχουμε πρόβλημα υγείας για τον Πρωθυπουργό. Όχι, πήγε στο νοσοκομείο. Το σταυρό σου κάνει. Να πάει καλά, για οποιοδήποτε άνθρωπο το έκανα. Ακόμη και για σένα, δεν κατάλαβα. Ο λόγος ήταν η αναζήτηση ύπαρξης οστικού ειδήματος στην περιοχή της Λεκάνης. Πρόκειται για ένα είδος κάκωσης που συναντάται συχνά σε αθλητές και μαραθωνοδρόμους, ρε φίλε. Είχε ο Τσίπρας. Ποιο είναι, ύπαρξη οστικού ειδήματος, έτσι, το, ναι, άντε ρε εσύ. Στην περιοχή της Λεκάνης. Και το έχουν οι μαραθωνοδρόμοι. Κάτσε, όχι και στην Κόκκιγος. Δεν είναι αυτό το πράγμα, κάτι άλλο. Ωστόσο, η μαγνητική δεν φέρεται να έδειξε κάτι. Ναι. Και ο Πρωθυπουργός αποχώρησε το νοσοκομείο. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Η βασίλισσα της Ευρώπης, η Real Madrid, η οποία προκρίθηκε με δεύτερη νίκη επί της Paris Saint-Germain, με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή να δηλώνει παρόν σε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι. Τον Felix Brich. Και να οδηγεί την Real σε πρόκριση. Mm. Σε ένα γήπεδο που οι αλήτες οπαδοί της Paris Saint-Germain ήθελαν να το βάλουν φωτιά. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Νομίζω πλέον ότι η Τούμπα είναι καθεδρικός ναός. Και εγώ δεν ξέρω τι. Φοβερά πράγματα. Και εγώ δεν ξέρω τι. Λοιπόν, για το μάτς αυτό, επειδή για μένα είναι το βασικό θέμα για σήμερα. 1000 ευρώ για την κροτίδα στη Δράμα ο συμπολίτης. Πού είναι ο νομοθέτης να τιμωρήσει την πράξη, γράφει φίλος. Τον καλημερίζω. Με αγάπη και. Με αγάπη και σεβασμό για τον νομοθέτη. Φυσικά. 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 Είμαι με τον φίλο μαζί. 1000 ευρώ φάγανε αυτά, ήτανε. Ναι, ναι. Όπου θα τα δώσουν, τα είχανε. Εντάξει. Θα δώσουμε. Εντάξει. Λέω γιατί είναι το ποσό είναι σημαντικό. Mm. Λοιπόν. Μπάσκετ ΠΑΟΚ είχαμε χθες. Θρίαμβος. 6 πόντους, πόσο κέρδισε. Θρίαμβος, ναι. Ναι. Και τώρα πας την άλλη εβδομάδα στην Τουρκία. Βεβαίως. Μακάρι. Πολύ καλή παράδοση. Μακάρι να σου αποκλείσει. Μακάρι. Ολόψυχα το εύχομαι. Έγινε μια αλητεία στους παράγοντες της Καρσίγιακα. Όπως. Ο Ζαγόρας, έκανε πρώτο θέμα βασικό χθες. Ότι. Όχι, πρώτο, μισή ώρα γι' αυτό μιλούσε. Ο Ζαγόρας. Mm. Τους σκάσαν τα λάστιχα στο μαγαζί εκεί που ήταν. Που τρώγανε. Ο Ζαγόρας. Α, δεν ακούς Ζαγόρα. Α, δεν ακούς Ζαγόρα. Εντάξει. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, έτσι έμαθα. Προκαλέσαν κι αυτοί βέβαια. Πήγαν να φάνε. Πού μου αρέσει το να. Στο φαγητό. Πήγαν να φάνε στην αφή του ταλαιτά του άνθρωποι, προκαλέσαν και τους σκάσαν τα λάστιχα. Όχι, ρε, προκαλέσαν. Απλώσανε, λέει, τουρκική σημαία. Πάνω στο τραπέζι, στο Facebook, παντού. Απλό κάνανε το εσωτήριο, το άμα θες. Έγινε σκηνικό. Μαζί με τους του ΠΑΟΚ τρώγανε. Άλλο δείπνο είναι αυτό. Άλλο δείπνο είναι αυτό. Μιλούσε γι' αυτό περίπου 25 λεπτά ο Ζαγόρας και είπε ότι οι παράγοντες της Καρσίγιακα. Δεν μπορεί με τους παράγοντες του ΠΑΟΚ να πλώσαν σημαίες και τέτοια. Έλεος, φίλε. Mm. Τότε φταίνει και οι παράγοντες του ΠΑΟΚ. Στο κέντρο της πόλης. Όχι. Στην Νέα Κρίνη. Στο κέντρο ήταν αυτό. Το άλλο. Όχι καμία. Εσύ, θα ήταν τώρα οι παράγοντες του ΠΑΟΚ και θα. Τι είπες τώρα. Άλλοι ήταν, εντάξει. Εντάξει, θα πάει ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί πέρα μέσα και θα πλώσει μαζί, θα τρώει μαζί με τους παράγοντες και τα ελληνικές σημαίες και τέτοια. Πώς το κόβεις, και οι Τούρκοι θα το αφήσουν έτσι. Τι θα κάνουν, θα τους συλλάβουν κι αυτούς. Πώς έχουν πάει ρηφόρα αυτοί. Άιντε, σκάνανε μένες πολιτείες στη Μεσόγειο. Άιντε, προς την Κύπρο μεριά. Σκάσανε. Χαμός γίνεται. Καμία τριανταριά πλοία για το τρυπάνι. ναι, όχι, εντάξει, έχω ενωμένες πολιτείες. Λοιπόν. Μια και ξεκίνησε έτσι ο Δημήτρης, που για μένα αυτό είναι το βασικό θέμα για σήμερα. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έδινα 80% εγώ προσωπικά ότι θα περάσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Μαθαίνω περίπου 2,5 ώρες πριν τον αγώνα ότι διαιτής είναι ο Φέλιξ Μπριχ. Αν είχα 5 διαμερίσματα. Ο συνάδελφος είπε ότι ουσιαστικά. Ποιος είναι ο συνάδελφος, συγγνώμη. Στην Κοσμοτέ. Ο περιγράφων τον αγώνα. Ναι. Δεν κατάλαβα, δεν έχω ιδέα ποιος ήταν αυτός. Σκάλιζα να το βρω. Έλα, ρε, φίλε, τώρα. Ποιος είναι. Τέλος, είπε ότι ουσιαστικά τον ζήτησε η Paris Saint-Germain. Δηλαδή, μέχρι και δηλώσεις έκαναν για να σφυρίξει αυτό. Κάτι είπε, αυτό είπε. Ναι. Γιατί κάτι ακούω εκεί που λέει αυτή. Επειδή τη είχε φράση. Παράπονα από το πρώτο παιχνίδι και είπε παράγοντάς λοιπόν, ότι θα έπρεπε να σφυρίξει αυτό. Λοιπόν, παιδιά. Είναι ο κορυφαίος. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Σιδηρόπουλος της Ευρώπης. Ναι, και τον καλημερίζω με τον Γιάννη. Μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί ο άνθρωπος, ο παδός της Arsenal και πατέρας δύο κοριτσιών, που είπε πιο 50-50 θανάτου που δεν το θέλει με τίποτα ο γηπεδούχος δεν υπάρχει. Παίζει 50-50 θανάτου μέχρι το 0-0, γίνεται το 0-1 και βρεαθεόφοβε Φέλιξ Μπριχ, που αν είχα 5 σπίτια τα 2 τα είχα βάλει πρόκριση Ρεάλ Μαδρίτης. Τα 2 τα είχα βάλει. Είναι αποβολή αυτή, Δημήτρη. Που τον έβριζε είναι, στο... είναι δεύτερη κίτρινη αυτή στον Μάρκο Βεράτη. Είναι. Ξέρεις που είναι.
Λεβαδιακός Λάρισα. Τι λέζε, φίλε. Είναι σε Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Είναι σε. Παλαιοχώρη Ηρακλής. Είναι. Όχι. Παλαιοχώρη Ηρακλής, όχι. Είναι θανάτου μάτς. Όχι. Αυτό εδώ πέρα παράδεκτο. Είναι σε τέτοιο μάτς. Με 0-1 χάνει η Παρή. Βρε αθεόφοβε, είναι 0. Να είναι 1-0, να πω πάει στο διάλο. Να είναι 0-0, να πω πάλι πάει στο διάλο. Είναι 0-1. Είσαι διαιτητής. Δηλαδή, σφυρίζεις τη λήξη στο 64, 65. Σφύριξε τη λήξη. Σε βρίζουνε οι ιδιοκτήτες 8 εκατομμυρίων μαγαζιών σε όλη την Ευρώπη. Τρία άτομα εκεί που το βλέπαμε σηκώθηκαν, φύγανε. Εγώ το ότι έμεινα πραγματικά ειλικρινά λέω τώρα. Άντε ήρθαμε που ήρθαμε, άντε κάτσε. Έδωσα για τόστ 1,5 ευρώ. Κλοπή. Το κλες. Κλοπή. 1,5 ευρώ για τόστ, κλοπή. Πόσο να δώσεις για το τόστ, 90 λεπτά. Τέλος πάντων. Το κόβω εδώ γιατί δεν θέλω να πάω και το μαγαζί να κάνω τζάμπα διαφήμιση. Μάλιστα. Ερεσί, είσαι αλήτης. Άρα έχουμε τρεις αλητίες. 50-50. Α, συγγνώμη. Το 50-50 είναι αλητία. Περίμενε, περίμενε. Ναι, Βαγγέλη μου. Στο μάτς αυτό είναι. Ναι, γιατί στο μάτς αυτό. Δεν μου λες, να το πω αλλιώς. Χάνει. Είναι του χρόνου του Champions League στο ΠΑΟΚ και χάνει στη Μαδρίτη 3-1. Έχει δεύτερο μάτς η Τούμπα. Δεν θέλει ένα 51-49. Πιάνει τι σου λέω. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα σε ένα 51-49. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και εσύ ο ΠΑΟΚ. Η άλλη είναι η Παρή που ο κάθε παίκτη τη στο χρηματιστήριο. Γιατί άλλο πραγματική αξία. Έτσι. Με τη Ρεάλ παίζει. Μπράβο. Βρεάστο, τι με νοιάζει αυτό. Ναι. Και η άλλη όμως είναι η Παρή και ο άλλος ο φελός ο Ασιάτης έχει δώσει για εμπαπέδες και για μεμπαπέδες σύνολο 2,5 δις. Θέλω 51-49. Εγώ σου λέω 50-50. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες στο θέατρο που κάνει ο Ρονάλντο για τον Μπενάλτ, το οποίο είναι χειρότερο από του Πρίγκοβιτς στην Τρίπολη, δεν υπάρχει κίτρινη. Ο Ιγκλέσιας είπε ότι τον βρήκε. Ο Ιγκλέσιας στο Ρονάλντο. Τι είπες, δεν κατάλαβα. Ναι. Πού τον βρήκε, ποιος Ιγκλέσιας, στη φάση και ποιος είναι. Εσύ είπες. Στην Παρή. Στην Τρίπολη. Τον βρήκε το γομάρι, το 1,90 που δεν πέφτει ούτε με γερανό και σωριάστηκε με τα χέρια από μένα. Άλλο έλεγε ότι έπεσε χωρίς τον. Του Ρονάλντο χθες είναι θέατρο, ναι ή όχι. Δεν το είδα. Άμα δεν το είδες, εντάξει, οκ, okay, sorry. Βάλε και δέσω τώρα. Σιγά μιγά τον αυτό το ρόλο. Θα μου πεις άντε και πήρε κίτρινη ο Ρονάλντο. Τι, κινδυνεύει να με δει από πρώτο ημίχρονο που κάνανε το 1-2. Πρώτον, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και δεύτερον, στην οικονομία τη πορεία τη ομάδα συνεχίζει ο Ρονάλντο πεντακάθαρο. Ενώ α πούμε ο Χέντερσον χθες τη Λίβερπουλ, ο Τζόρνταν, ο περήφανο Εγγλέζο, μια χαρά κίτρινη πήρε. Στην οικονομία τη πορεία τη διοργάνωση όλα παίζουν ρόλο. Ο Ρονάλντο πάει η επόμενη φάση καθαρό. Και πάμε και τρίτη αλητεία. 4 λεπτά καθυστερήσεις. Φύγε ρε αλυταρά. Φύγε ρε αλυταρά. Πραγματικά φύγε. Πάνω από 2 δεν υπάρχει λόγος. Αλλά είσαι τόσο αλυταράς που κρατάς 4. Μόνος τα λες, μόνος καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω. 1-2 τελείωσε το πράγμα. Τι να καταλάβω. Ναι, και 2 δίνει, και 3 και 4. Και δίνει 4 λεπτά τι να κάνεις τι. Αφού έχει διακοπεί το παιχνίδι 10 φορές από τη φωτιά να πούμε. Τις εντυπώσεις. Ποιες εντυπώσεις, ρε, έχει διακόπτει το παιχνίδι. Οι άλλοι παρακαλάνε το 80, σφίριξέ μας να φύγουμε. Άσε μας. Κλωτσάει ο ένας τον άλλον. Ότι Άγκο Σίλβα κλωτσάει και καλά κάνει τον Βλάκα τον Βεράτη. Σαν να του λέει, δεν τον κατάλαβες. Τον κλωτσάει, το είδες. Ξεφτυλίστηκαν από την Μπαρτσελώνα. Φέτος έχασαν 2 φορές και από τη Ρεάλ. Γεια σας, καλό βράδυ. Τα λέμε, παίξτε με τη Λιόν και τη Μαρσέιγ. Κατάλαβες τι σου είπα. Μαζί σου. Τι να μου πεις, μωρέ, με δυο σπίτια θα βάζα. Αλλά βλέπω τι διαιτησία κάνει και τι στέλνει η UEFA στο μάτς αυτό. Αυτά εδώ, τα τρία πράγματα. Αυτά εδώ, τα τρία αυτά πέρασαν. Δύο από τις κορυφαίες ομάδες πέρασαν ήδη στην οχτάδα και περιμένουν τις άλλες. Να δούμε ποιες. Η Λίβερπουλ φυσικά και η Ρεάλ. Περιμένουμε και τις άλλες. Να δούμε ποιες θα περάσουν στην οχτάδα των κορυφαίων της Ευρώπης. Να πάμε σε break. Να πάμε γιατί. Για ποιον, με τον Κονσεϊσάο, τον αδιάβαστο. Λίβερπουλ με αδιάβαστο Κονσεϊσάο. Πιο αδιάβαστο προπονητή στην πιο προφανή ομάδα στην Ευρώπη. Το Πετσοκόβι εκεί πέρα μέσα 0-5 ρεκονσεϊσάω. Δεν τους είδες. Ούτε καν χρειάζεται κατάσκοπος. Ο Γκουαρδιόλα 4 στην τηλεόραση, εγώ τους έχω δει αυτούς 2,5 φορές από 10 λεπτά. Ο Γκουαρδιόλα 4 έφαγε. Ο διαβασμένος. Ο πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής, ναι. Ναι. Ήθελε εσύ, 4 έφαγε. 12 ετών είσαι. Δεν στεναχωρέθηκε. 11 ετών. Χάρηκε που έφαγε 4. Επειδή είχε πάρει το πρωτάθλημα. Χάρηκε.
Κταίο Car Control στο 10200. Τηλεφωνείτε για να περάσετε έλεγχο οχήματος. Εκεί η αγκαρία γίνεται ευχαρίστηση, σπατάλη οικονομία. Η ρύπανση προστασία στο 10200. Τα ραντεβού σας. Και γύρος Μάσιμα. Με Λαβάς. Πίτα Λαβάς. Πρωί-πρωί ανοίγω την πόρτα να φύγω. Ναι. Μάσιμα. Παντού. Λέω ρε φίλε, και εδώ με κυνηγάει. Παντού. Με κρέπα. Πες το ανατολικά που είναι σε εμάς, ρεσί. Πάλι κόλλησα. Το ανατολικό λίγο. Κομνηνών 61. 23-10-45-21-22 γράφε. 23-10-45-21-22 αν θες να πάρεις από κινητό. 1-1-1-1. Α, Καλαμαριά! Καλαμαριά! Ναι. Ναι. 6-9-86-31-31-62. Μπράβο. Δυτικά, Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 74. 23-10-66-55-90. Δεν λέει άνω ή κάτω Ηλιούπολη. Με τη Μακρυγιάννη δεν έχει σχέση προφανώς. Ναι. Λογικά. Ναι. 23-10-66-55-90. Πρώτη ώρα μαζί μας εδώ στον Λίμπερο και στην Τρόικα. Πάμε να δούμε τι έχει ο Στρίζας Καλάκης και έχει αυτά τα μούτρα σήμερα. Ο Ιταλός μας ενημερώνει, ο πατός του Πάγου, τον καλημερίζουμε, Γιώργο καλημέρα, ότι στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς είναι το Μάσιμα. Είναι πάνω στον πεζόδρομο. Ναι, εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Πρέπει λίγο προς τα πάνω, λίγο προς τα πάνω. Ωχ, άιντε ρε αδέρφια. Άιντε ωραία αδέρφια να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Γύρω το ραδιοφωνάκι μας εδώ στο Λίμπερο της καρδιάς σου. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, η Τρόικα ενωμένη, δυνατή, με αδυνατισμένο Τσαλτίδη, με Σωτήρη Δασκαλάκη στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς σου. Επικοινωνία σε μεσική FM και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54526 και ήδη τρεις ή τέσσερις ακροατές έχουν ενοχλήσει την Μαριλίζ για τις τέσσερις μονές προσκλήσεις για το 20ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Πηγαίνεις από όποια ταινία θέλεις, από σήμερα, σήμερα μετά τις 2, έως και την ερχόμενη Κυριακή που είναι η τελευταία μέρα. Και θα είναι και η τελετή λήξης το Σάββατο νομίζω. Δεν ισχύουν οι προσκλήσεις για την τελετή λήξης, αλλά εκεί το ποιος σε νοιάζει. Είπα και χθες, την αύριο Πέμπτη, είναι το ντοκιμαντέρ, Πέμπτη απόγευμα, κάπου το έχω ακριβώς και την ώρα, στις σημειώσεις μου, τώρα μπορώ να το δω μετά. Αύριο Πέμπτη το απόγευμα είναι το ντοκιμαντέρ για τον Νεωτάκη Λουκανίδη. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει τέτοιο ντοκιμαντέρ. Να πω την αμαρτία μου και το εντόπισε πρώτος ο φίλος μου ο Άκης, ο παδός του Κουκουέ και του ΠΑΟΚ, ο νευροχειρουργός. Καλημερίζω τον Άκη, καλημερίζω τον Τρίφανο, τον φίλο του και αυτός πετυχημένος γιατρός. Αλλά όχι του Κουκουέ ο παδός και όχι του ΠΑΟΚ. Είναι του Άρη και πολιτικά τώρα δεν. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο δεξιά από τον Άκη. Καλημερίζω τον Στέργιο, τον δικηγόρο, και πάει λέγοντας. Σε μεσική επικοινωνία FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54526 για το Μάσιμα μας ενημέρωσε ο Γιώργος ο Ιταλός και περιμένουμε τώρα τα τρυφερά σας μηνυματάκια κυρίως γύρω από την χθεσινή βραδιά του Champions League. Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Anfield, Liverpool Porto 0-0 μετά το 0-5 του πρώτου μάτς. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, μια απορία. Στην Πόρτο αγωνίζεται ο γιος του Κονσεϊσάο. Είναι. Βασικά έβλεπα την Παρή, εννοείται. Αλλά και λεφτά έβλεπα και δίπλα, ας πούμε. Κάνει μια προσπάθεια από τα αριστερά και συγκλίνει και σουτάρει με το δεξί. Περνάει μπάλα ΣΥΡΙΖΑ out στο δεύτερο ημίχρονο. Κάνει κοντινό σε παίκτη της Πόρτο. Παιδιά, ο γιος του Κονσεϊσάο. Μήπως είναι και δεν το ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω. Σωτήρη, ο Κονσεϊσάο έχει γιο που ποδοσφαιριστεί. Που παίζει, δεν γνωρίζει ο Σωτήρης. Αν κάποιος το γνωρίζει, γιατί έπαθα πλάκα. Και άλλος το είπε. Χωρίς να πω τίποτα, εγώ επειδή έχω με τα Λούκα like τρέλα, λέει εσύ, του Κονσεϊσάο, ο γιος ήταν αυτός. Αν γνωρίζει κάποιος, μπορεί κάλλιστα να μας ενημερώσει. Για να επανέλθουμε λίγο πάλι στο Παγί Σεν-Ζερμάν, Ρεάλ Μαντρίτης 1-2, 0-0 στο ημίχρονο. Ρεσί Ταμτάκο, Ντάνι Άλβες. Ρεσί Ταμτάκο, Ντάνι Άλβες. Δηλαδή, ήσουν χθες ό,τι χειρότερο της Παρί. Ό,τι χειρότερο. Και με τρελαίνει για ποιο λόγο.
Γιατί πέρσι στο γήπεδο αυτό με τη φανέλα της Γιουβέντους σου ήρθε η πιο θεϊκή έμπνευση. Εκείνο το τακουνάκι πάσα στον Αργεντίνο τον Κουλούρη. Χθες ήσουν στο μάτς αυτό, δηλαδή περίμενε όλο το Παρίσι από σένα. Περίμενε, Μαρία, να κάνεις ένα καλό μάτς. Κάνεις σαν την ζωντοχείρα η οποία είναι 50 χρονών και ψάχνει άντρα και δεν βρίσκει, γιατί πάντα προτιμάνε όλες, όλοι, τη διπλανή 20. Εμένα όλες, όμως όλες με προτιμάνε εμένα. Με προτιμάνε. Όχι, δεν σε προτιμάνε. Ό,τι και να, όσο δεν και να δυνατήσεις, όσο και να δυνατήσεις. Δεν σε προτιμάνε, διότι η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φέτος βέβαια είναι τραγική η Ρεάλ, αλλά παρόλα αυτά είναι καλύτερη από την Παρίσι Ζερμέν. Σωτήρη, εσύ το ήξερες αυτό. Ομάδα ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όποια καλά... ομάδα παίζει ο Ρονάλντο, ο οποίος είναι ένας εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, ή μαζί σήμερα με το Μέση οι κορυφαίοι αθλητές, και παρόλα αυτά προσπαθείς σήμερα κάθε φορά. Τι μαθαίνουμε σήμερα. Που προκρίνεται τι η Ρεάλ, σήμερα. Που κερδίζει καθόλου η Ρεάλ ή η Μπάρτσα, να τους υποβαθμίσεις, επειδή καθόλου εδώ και χρόνια δεν σου κάθεται ο Λατίνος εραστής. Επειδή δεν σου κάθεται, τους βρίζεις. Εγώ θέλω σε μάτς του Άρη. Του Άρη, αν ανεβείς του χρόνου. Ο Άρης όταν έπαιξε με τους Λατίνους, τους κέρδισε και εδώ και εκεί. Εσύ πες και πες, όχι, ήταν και οι πρωταθλητές Ευρώπης, τι ήτανε. Ναι, ήταν, είχαν ξεταβλώσει. Αυτό θέλω να πω. Δεν πήγαιναν να το πάρουν. Αν σε πετύχανε την προηγούμενη χρονιά. Όταν μια ομάδα έχει πάρει την προηγούμενη χρονιά το Europa League, την επόμενη χρονιά έχει ξεταβλώσει. Γι' αυτό η Σεβίλη καθυστερημένε το έπαιρνε 3 χρόνια σε. Για να μην σε κουράζω, ο Αθηναϊκός με την κυπελούχο Ευρώπης Manchester United πήγε το μάτς, δεύτερο μάτς, μέσα στο Old Trafford στην παράταση. Δεν προκρίθηκε. Ο Αθηναϊκός. Δεν προκρίθηκε. Εντάξει. Δεν προκρίθηκε. Η πίσω δεξιά, όχι εκείνη, θα δεις τώρα, πια λέω. Δεν προκρίθηκε. Όχι τώρα, στο άλλο πλάνο. Που θα φανεί η άλλη πίσω δεξιά, η μελαχρινή. Καταρχήν είναι στον ένα το μήνα εγκυμοσύνης. Δεν θέλω, φτάνει. Α, είναι έγκυοι είναι αυτοί και όλες ότι όλες είναι χοντρές. Δεν θέλω. Ναι, η πίσω δεξιά μια χαρά είναι όμως. Για δεις λιγάκι, θα δεις. Θα δεις. Πάντα την άλλη με το πλάνο, ρε σκηνοθέτη. Έλεος, ρε εσύ. Έλεος, ρε σκηνοθέτη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τίποτα. Θα πούμε κάτι καλό. Θέλω η διαιτησία κάτι... να σου είναι ποια τέτοια. Ποια διαιτησία, ρε αγόρι μου, τώρα. Άντε. Άστε τα σάπια σου. Στο 0-1, δεύτερη κίτρινη. Άστε τα σάπια σου, είπαμε. Πάλι χθες έκλαιγες, πάλι χθες το βράδυ. Πάλι έκλαιγες. Ερώτηση. Έδωσε η R3. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ. Στην R3. Θα ρωτήσει τον κύριο Τζορμπατζόγλου, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι η E3 το ίδιο πράγμα για τον Άρη ή τον Ηρακλή δεν θα το έκανε. Αυτό ξέρω. Εσύ πες ότι θα το έκανε. Για να μην αδικήσω, γιατί αν πηγαίνουν 50 και 100 και με άγριες διαθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, ή ήρεμες ή δεν ξέρω εγώ πώς θα είναι. Τέλος πάντων, είναι 50 άτομα κάπου. Δεν ξέρω το κατά πόσο. Δίνεις. Και του μεγάλου Αλεξάνδρου να είναι, δίνεις. Αυτό ακριβώς. Ο Μέγας τι λέει, παιδιά. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι. Μην το... Τα περίφανα καμενίκια. Τα κεντρικά να βγάλουν έκτακτη επικαιρότητα. Δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό. Να μας πει εδώ ο Δημήτρης, αν το έχει ξανασυναντήσει. Εσεμεσικό ξεπαρακανιασμό. Απλά ξέρεις τι έκανε η R3 χθες. Τι έκανε. Άνοιξε τους ασκούς ή τον ασκό του αιώλου. Ή τον ασκό του αιώλου. Τον ασκό. Γιατί πάρα πολύ απλά τώρα όλοι θα πηγαίνουν εκεί. Ας πηγαίνουν. Τι ας πηγαίνουν, ρε φίλε. Ας πηγαίνουν, ρε φίλε. Γι' αυτό είναι η ερτρία, εσύ. Πάντως, η ανακοίνωση όπως είναι γραπτή με αυτά που είπε ο Τάσος έχει κάποιες διαφορές. Φυσιολογικά. Ναι, δεν τα ανέφερε όλα. Πώς θα τα αναφέρει. Κάτι για. Φυλακή θα έμπαινε. Γιατί. Ρωτάς εσύ γιατί. Τι θέματα έχει. Εντάξει. Δεν ξέρεις εσύ τον νόμο περί τύπου και τι σημαίνει άμα το πεις δημόσια. Ότι η ευθύνη είναι και αυτού που το διαβάζει. Δεν το ξέρεις εσύ τον νόμο. Δεν υπήρχαν ονομαστικές αναφορές. Τι? Δεν υπήρχαν ονομαστικές αναφορές. Α, μάλιστα. Αν λοιπόν, οι δύο συγκεκριμένοι παράγοντες. Ποιοι? Οι οποίοι ξεκάθαρα αναφέρονται σε δύο περιπτώσεις. Πού ρε, τι όνοματα αναφέρονται. Στο ένα λέει φέρεται να είναι ο Μαρινάκης, ο οποίος ήδη αυτό καταθέτει δεν για μια αυτό, υπόθεση. Δεν αυτό, δεν τα άλλα. Τι εννοείς, ποιοι είναι οι άλλοι δύο. Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται, άμα πεις ότι υπάρχουν τρεις τύποι οι οποίοι 10 με 12 το πρωί στο Λίμπερο 107,4 είναι αυτό, αυτό και αυτό και δεν πουν τα ονόματά μας, δεν σημαίνει ότι δεν μας κατηγορούν. Δεν χρειάζεται να πεις το όνομά σου.
Κάτσε ρε παιδί, το διαβάσουμε. Τι λέει για το Μαρινάκι. Όχι, δεν χρειάζεται, το διαβάσουμε, θα εκνευριστεί το περισσότερο. Γιατί για το Μαρινάκι θα εκνευριστεί, για ποιο λόγο. Για το Μαρινάκι, ίσα-ίσα. Ο Μαρινάκης είναι αυτός ο οποίος πρώτος, εγώ περισσότερο από εσάς θέλω να διαλυθεί ο Ολυμπιακός. Περισσότερο από σένα. Διότι εσείς εδώ τα τελευταία δύο χρόνια μαλώνεις με τον Ολυμπιακό. Τα προηγούμενα όλα χρόνια μαζί ήσασταν. Απλά ήσασταν τέταρτη και ήταν πρώτος. Όχι ο Μαρινάκης, ο Κόκαλης. Με τον Κόκαλη. Τα λύγεις εσύ. Όσο ψάχνει, ψάχνει να βρει Δημήτρη. Ναι, ρε, πού είναι 123. SMS και την επόμενη χρονιά από τον Άρη σου λέει ο 433, καθυστερημένα, ναι. Το ξαναπήρε. Την επόμενη όμως, όχι εκείνη. Ρε, είσαι χαζός τώρα. Προσπαθείς να υποβιβάσεις τον αποκλεισμό της Ατλέτικο από τον Άρη, είσαι καθυστερημένος. Βρε, χίλια πράγματα. Που πήρες ένα χ από τη Βαλένθια και μας το λες 35 χρόνια. Γιατί δεν ξανάπαιξες κιόλας. Βρε, ψυχοπαθή. Εγώ λέω τη χρονιά εκείνη πάντα. Όταν κάποιος το παίρνει. Δεν γίνεται, κατάλαβε κάτι Μάριε. Δεν γίνεται. Επειδή έχεις απορριφθεί σεξουαλικά από ένα Λατίνο εραστή, ναι. Να βρίζεις συνέχεια τους Λατίνους. Ξεπέρασε τα προσωπικά σου, αντιλαμβανόμαστε την κάψα σου, την τρέλα σου, το γεγονός ότι τον γουστάρεις, αλλά μάθε, δεν γίνεται να βγάζεις. Μάθε να κρίνεις ποδόσφαιρο. Η χθεσινή δεύτερη κίτρινη στο Βεράτη δεν δίνεται. Από καλό διαιτητή, gentleman. Εξαιρετική, που θέλει να είναι. Εξαιρετική εφαρμογή θέλει... των κανονισμών. Α, το κάνει και φτιάχνει το χωριό αυτό. Δώσ' το βιβλίο και το παίζει. Η θιά σου επιτρέπει. Δεν μπορεί. Μου επιτρέπεις. Δεν μπορεί να κάνει και το παραμικρό. Και η αγάπη, η λατρεμένη μου, η μητέρα σου, την οποία καλημερίζω και την σέβομαι. Και τη σέβομαι. Ακόμα τώρα και. Τώρα που πες μητέρα μου, ναι. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Α, τι είναι σήμερα. Του λέω... Έχει γενέθλια. Α, να τα χιλιάσει το καμαρόζι γαμπρό και ευτυχισμένο. Είναι ηχθή. Καλά παιδιά. Άρα καλό παιδί. Τι λέει ρε ο καράφλα. Το καράφλα το βάλα εγώ. Ναι. 10 μέρες πριν κερδίσουμε το πρώτο μάτς είχαν πάρει το Super Cup με την Ίντερ του Μουρίνιο. Παιδιά μιλάμε για... δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το κλείνω. Ξεφτυλισμένε. Καλά λέει ρε εσύ. Όταν το πρωτάξω από αυτό ο Ζαγόρας, λέω τι βλακία λέει τώρα. Τώρα έχει δίκιο. Ξεφτυλισμένε. Τα ελληνικά μου είναι σπαστά. Καλά ρε. Τα ελληνικά σου είναι ανύπαρκτα. Τα ελληνικά μου είναι σπαστά. Είσαι ντροπή. Είσαι ντροπή. Πήρε τώρα, τρόπε. Πήρε το Super Cup. Ναι. Δεν ήταν ταυλωμένοι, πώς το λένε. Τι λες βρε Βλάξ. Πώς το λένε. Βλάξ. Εντάξει. Δεν είναι ταυλωμένοι. Άρα άμα πάρεις φέτος η Ρεάλ το Champions League, του χρόνου δεν θέλει να το ξαναπάρει. Άλλο Champions League. Άλλο Champions League. Που είναι το Άγιο Δισκοπότερο. Η Σεβίλη τότε και το πήρε τρία χρόνια. Που είναι το Άγιο Δισκοπότερο. Η Σεβίλη γιατί το πήρε τρία χρόνια σε το Europa, ρε. Ιδιαίτερη περίπτωση ο Κάρα. Α, ιδιαίτερη περίπτωση. Η εξαίρεση, η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα! Λένε, πάνε τώρα στο παλαιοχώρι. Πάνε στο παλαιοχώρι τώρα που ήθελες να μην παίξει εκεί για να μην φας το τρίμπαλο. Πάνε εκεί τώρα και άστι ρεάλ. Παίζω στο παρασκήνιο αυτή τη κατάσταση, Μάρι. Τι γίνεται με το ντέρμπι αυτό. Προσπαθούσες να μην παίξουν στην έδρα τους. Υπάρχουν και κάποιοι που χαίρονται πάντως για το ότι το μάτς θα γίνει στο παλαιοχώρι. Στην μία, στην πλατεία του χωριού, πορεία για την εξόριξη χρυσού. Α, καλά. Λέει ο Θωμάς Οστόντον. Με ενδιαφέρον όμως. Λέει ο Θωμάς Οστόντον. Ναι. Άμα μπλέξεις με τέτοια, φίλε, θα φύγεις από το. Παιδιά, δεν ξέρω θα φύγεις από την ουσία του θέματος που είναι να πάρεις το μάτς. Ναι. Καλό είναι. Δηλαδή, ο Ηρακλής αυτό ούτε. Το παλαιοχώρι που είναι το χωριό του. Τέτοιο, έτσι. Του Βέλιου. Του ελληνικού χρυσού. Του ελληνικού χρυσού. Αυτή. Μα είναι η ελληνικός χρυσός που πιστεύω. Δηλαδή. Προσοχή. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Τι σημαίνει το χωριό. Τι είναι η τέτοια. Η έδρα. Έχουν γραφεία εκεί. Νομίζω έχουν και το τέτοιο. Έχουν και χωριά. Του στηρίζει το Άρη Παλαιοχώρι. Ρε παιδιά, το λέω από, το... από τον Οκτώβριο το λέμε αυτό. Από αρχές Οκτώβριο το λέμε, ναι. Είναι η ελληνικό χρυσό. Εννοείται. Εσύ ο Ηρακλής. Αφού ο ελληνικό χρυσό έφυγε όμως από το. Εντάξει. Τώρα... Στα... Τι, τι. Το θέμα είναι αυτό που λέει. Αφού έφυγαν! Σε αυτό ο Χρυσανθός έχει δίκιο. Δεν έφυγαν. Σε αυτό έχει δίκιο ο Χρυσανθός. Δηλαδή, αν πάει ο Ηρακλής και μπλέξει με, τον... με την εξόριξη και με τα πετρέλαια και με το... τη δεξαμενή στην Κύπρο, πάει, καθαρίσαμε. Καλημέρα παιδιά. Ο γιος του Κονσεϊσάο παίζει στους μικρούς της Μπενφίκα και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεξί εξτρέμ. Απίστευτο. Πραγματικά λυπάμαι για τον Δημήτρη που δεν το γνωρίζει. Απίστευτο. Λέει ο 123. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μάρκαρε το Δημήτρη. Δεν το πιστεύω. Μου στείλανε ένα ηχητικό για αυτά που λέει ο Μάριος. Περίμενε λίγο. Κάτσε εδώ. Ένα ηχητικό. Ηχητικό, ναι, δεν ξέρω τι. Θα το ακούσουμε στον αέρα. Από φίλου σου, θα είναι ποιοτικό. Θα είναι. Περίμενε. Ωραίος, τον καλημερίζω. Ωραίος. Για μένα είπαμε,
Το έλεγε και ο μεγάλος Κλάιβ Τόμας. Ο Αγουέρο λέει, ο Φορλάν, ο Ντεχέα, ο Σιμάο ήταν όλοι λέει ξεκαβλωμένοι. Ωραία, σιγά μου το κέρατο. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Δηλαδή, ο Σμάισελ, ο Μακλέρ, ο Σούζ, ο Ρόμψον, έτσι, αν ήταν η προηγούμενη χρονιά, θα πηγαίνανε με τον Αθηναϊκό δεύτερο μάτς στην παράταση του Old Trafford. Αν ήταν η χρονιά που το θέλανε. Είναι άλλο να υποτιμήσεις μια ομάδα και είναι άλλο σε όμιλο, Μάριε, σε έξι μάτς να σε περάσει μια ομάδα. Είναι άλλο να παίξεις ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα και με το πρώτο σκόρ υπέρ σου, ναι, και να παίξεις ένα παιχνίδι αδιάφορο όπως έπαιξε η Λίβερπουλ χθες με την Πόρτο γιατί έχει κερδίσει 5-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και είναι άλλο, Μάριε μου, σε ένα Europa League με ομίλους. Και ενώ έχεις χάσει το πρώτο μάτς από αυτή την ομάδα, να έρχεται και να σε κερδίζει μέσα στην Ισπανία. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και είναι άλλο, Μάριε, ο Άρης να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κερδίσει σε συλλογικό επίπεδο μέσα στην Ισπανία. Αν εσύ προσπαθείς τώρα να υποβιβάσεις αυτή την τεράστια επιτυχία για τον Άρη και το ελληνικό ποδόσφαιρο, απλά ξεφτιλίζεσαι. Λοιπόν, στο λέω πάρα πολύ απλά, λοιπόν, και πάρα πολύ φιλικά. Σταμάτα να σε καλύψω. Να κάνεις, να σε καλύψω. Σταμάτα να κάνεις. Σε φιλικό να κέρδιζες την Ατλέτικο εκείνη ήταν τεράστια επιτυχία. Το ξεκαθαρίσαμε. Ο ΠΑΟΚ σε διπλό στο προπονητικό της Τότεναμ να κέρδιζε την Τότεναμ ήταν τεράστια επιτυχία. Πόσο μάλλον αυτό που έκανε στο White Hart Lane. Απλά. Τα στοιχεία όμως ποια είναι. Το ίδιο πάλι. Η Ατλέτικο έπαιξε με όλους τους παίκτες τους βασικότατους. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε μάτς το οποίο κρίνονταν. Ενώ η Τότεναμ εκείνη τη χρονιά δεν είσαι καν δηλώσει την πιο ακριβή της μεταγραφή. Είχε αρκετές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά είναι επιτυχία. Είχε άλλους στίχους. Είχε άλλους στόχους. Στο σχολείο τα παιδάκια. Να μειώσουν τον άλλον, τον αντίπαλο. Σας το δώσανε, σας το κάνανε. Καθαρά ποδοσφαιρικά μιλάω. Τι είπα, άκουσες τα ελληνικά μου. Απίστευτο. Είπα. Στο δεν έχεις παραδεχθεί ποτέ επιτυχία αντιπάλου. Είσαι κομπλεξικός, δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψή σου. Έτσι. Τι είπα, κατάλαβες. Τελείως. Τι είπα, κατάλαβες. Στο βοηθητικό. Σήμερα θα δούμε τότε να μιουβέντους. Στο βοηθητικό να παίζατε με την Τότεναμ και να νικούσατε ήταν τεράστια επιτυχία. Το ξαναλέω. Σήμερα θα δούμε καλή θέση. Απλά η Τότεναμ με εκείνη τη σεζόν δεν είχε στόχο να πάει να πάρει το τρόπο για να προδέσει. Το είχε πει ο Ρέντνα. Και ο Ρέντνα το είπε, ναι, σε δηλώσει του. Εδώ του είπε ο Αγουέρο. Και πολύ απλά. Και ο Φορλάνε, φίλε, ότι δεν δήλωσε στην Ευρώπη την πιο ακριβή μεταγραφή. Το δεκάρι τον Ολλανδό, τον Βλάκα. Που δεν τον χωνεύω καθόλου. Και πήγαινε για Champions League να βγει. Πολύ απλά. Το καλύτερο στην Ευρώπη. Εγώ αυτούς που παίζουν τώρα στην Τότεναμ, ξέρετε, και άλλοι και παοξίδες. Είναι τα παιδιά της Τούμπας. Ο Χάρι Κέιν, ο Ντάνι Ρόουζ είναι παιδιά της Τούμπας. Που βγήκανε και δεν τους ήξερε κανείς. Άλλα τα παιδιά της Τούμπας, άλλα τα παιδιά της Τρούμπας. Αν το έλεγα εγώ αυτό τώρα, θα ήμουν αλήτης, γελίος, τα ξεφτιλίζω όλα, τα κατεβάζω κτλ. Γιατί Τρούμπα λεγόταν στον Πειραιά, τι να λέμε. Αλλιώς λεγότανε. Όχι, όχι. Τρούμπα λεγότανε. Πάνω στη συζήτηση. Πάνω σε αυτό που λέμε. Και κάτω από τη συζήτηση και πάνω και δίπλα από τη συζήτηση. Ο Κλάιβ Γουόκερ, όλοι αυτοί είναι τα παιδιά της Τούμπας. Βγαίνει εκείνη η Τότεναμ και ήξερα εγώ τέσσερις παίκτες. Βγαίνει η Τότεναμ στην Τούμπα και ήξερα τέσσερις παίκτες. Καλά, οι άλλοι γύρω δεν ξέραν κανένα. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Εκείνη τη σεζόν δεν δήλωσε η Τότεναμ τον Ολλανδό το δεκάρι. Που του έδωσε τα λεφτά. Βλακία επιλογή, βέβαια, εννοείται. Κλασική. Παραμύθι με Ολλανδούς. Κλασικό. Σαν σήμερα δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εγώ. Το 2001. Εγώ. Ούτε τον Παναθηναϊκό. Με τον Γιούρκα Σαϊταρέ δεν κάνει τεμπούτο. Σαν σήμερα. Ναι, ποιος, εγώ, εσύ. Εσύ, ρε, εσύ. Η ομάδα σου που ακόμα διεκδικεί πρόκληση. Μιλάμε τον Ζακ Ηρακλή, λέω τι λέει, ρε. Ποιο είναι, το 1-1 είναι αυτό. Ναι. Και το 1-1 μέσα. Να βέβαια κάτι. Αυτά που έλεγε ο Μάριος στην εκπομπή αποκλειστικά. Έτσι. Το πήρε ο Κούσης, φίλε, και το έκανε στο SDNA θέμα. Να τα λέμε αυτά. Χωρίς να πει ότι το άκουσα από τον Μάριο Ασλαμή. Ο Κώστας. Βέβαια. Καλημέρα, Κώστα. Ο περπατάω και κάνω λέει app κάθε δύο μέτρα. Αυτός. Κάθε δύο βήματα. Αλλά το χάνω. Φίλε, δεν υπάρχει. Κάθε δύο μέτρα. Κάθε. Στο παντού. Στο κηλικείο. Στο παντού. Τι, ποιο δηλαδή, τι έκανε. Τι λέει ο νομοθέτης. Ο 950 τώρα πρόσθεσε λίγο. Ο Ηρακλής, κύριε Τσαλτή, δεν έχει το πλατή καρδιογράφημα του Άρη ούτε στις δόξες ούτε στην ξεφτύλα. Εκτός και αν το αρνείσαι τρεις φορές αγωνιστικά υποβιβασμένα. Ωραία, και τι έγινε, ρε φίλε τώρα. Πες τώρα, και τι έγινε. Καλημέρα, 950. Μπράβο, 950, ωραία. Έπεσα στο γήπεδο που δεν έπεσε στο γήπεδο, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν αφαιρέσεις βαθμού και τέτοια πράγματα. Για πες μου, δηλαδή, και τι έγινε. Τι έγινε, δηλαδή, τώρα. Άτε, εγώ είπα για μια επιτυχία μου με την Ατλέτικο και την ίδια στιγμή μου λες ο Ηρακλής. Τι να σου πω, δηλαδή, τώρα. Είπα εγώ για τον Ηρακλή κάτι.
Είπα κάτι για τον Ηρακλή. Σε αντιδικία με τον συγκεκριμένο συνάδελφο που απαξιώνει. Είπες, που απαξιώνει τον Άρη. Ότι έχει μόνο ένα εσύ στη Βαλένθια. Αυτό είναι. Και το είπες. Ναι. Γιατί για το χ στη Βαλένθια. Ότι ο Ηρακλής έχει μια πρωτιά. Γιατί για το χ στη Βαλένθια. Η πρώτη ομάδα τη πόλη που έπαιξε στην Ευρώπη. Καληνύχτα. Πότε έγινε αυτό. Η πρώτη ομάδα. Πότε έγινε. Ποια χρονολογία. Ποια χρονολογία έγινε. Πάρε και δες το. Εγώ να τη δω. Δεν θυμάμαι. Δεν, δεν τη θυμάσαι γιατί δεν είναι ο πρώην πρώτη. Εσύ που γκουγκλάρε. Ο Άρης είναι η πρώτη με τη Ρώμα. Εσύ που γκουγκλάρε. Ο Άρης είναι η πρώτη με τη Ρώμα. Εγώ που γκουγκλάρω. Τι εντάξει. Λες μια μπουρδα και μετά εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει. Είπε για τον Ηρακλή χωρί να πω τίποτα για τον Ηρακλή. Όχι, περίμενε. Αναφέρθηκε η πρώτη ομάδα. Και σου λέω ότι ο Άρης η επιτυχία σου ήταν υπερτεράστια. Ρε φίλε. Όταν λοιπόν υποβίβασε αυτή την τέτοια, σου είπα και εγώ ότι ενώ εσύ λοιπόν το 0-0 με τη Βαλένθια. Ναι. Το λες σφάζει Άγγλο διαιτητή. Σαν να είναι κάτι επικό, ναι. Τρομερό και να πει και αποκλείστηκε. Είναι. Το βάζει πάνω είναι. Από μια επιτυχία. Μου ακυρώνει, κανονικότητα τον γκολ. Και του το είπα στον ίδιο στην Αθήνα. Ο Άρης είναι του το είπα και στον ίδιο στην Αθήνα. Η μοναδική που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία από όλες τις ελληνικές. Τι να κάνω τώρα. Απέκλεισε την κάτοχο του τίτλου και εσύ μου λες ότι μια ισοπαλία που αποκλείστηκε είναι πιο σημαντικό. Αυτό είπα φίλε εγώ 950. Ήταν εκείνο πολύ πιο δύσκολο. Από πού ήταν πιο δύσκολο. Δεύτερο match, knockout, μέσα εκεί ήταν να το πάω δύσκολο. Στην παράταση με διαιτησία προστασία στην Ισπανική ομάδα. Τι έγινε. Αυτό σου λέω. Και τι έγινε τελικά. Εντάξει. Και τι έγινε. Σωτήρη, ίδια βραδιά με εσάς δεν ήμασταν. Και εσύ, τι έγινε, εσύ, ρε, φίλε, με τη Σεβίλη εδώ πέρα. Πες μας τώρα που είπες ότι έχει πρωτιά ο Ηρακλής που παίξε πρώτο στην Ευρώπη. Τι, πότε έπαιξε. Χρονιά θες. Ναι, με ποιο, και με ποιον. Έχω το αρχείο στο σπίτι. Πάνω το δω. Είσαι χαζός. Τι κάνεις το χαζό. Ή νομίζεις ότι απευθύνεσαι χαζός. Τι κάνω το χαζό. Κάποιοι είναι προφανώς. Δεν είναι όλοι πανέξυπνοι. Σε λίγο θα μας πεις ότι ο Ηρακλής ήταν ο πρώτος που έπαιξε μπάλα στη Θεσσαλονίκη επειδή ιδρύθηκε νωρίτερα. Άντε να σου πω κάτι. Να σου δώσω. Να βάλω βούτυρο στο ψωμί των εχθρών μου. Ο Ηρακλής ιδρύθηκε ως όμιλος φιλομούσων, το γνωρίζουμε όλοι, το 1898. Σαν Ηρακλής, να πούμε την αλήθεια, η πιο παλιά ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, κατά 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει τώρα. Εγώ είμαι Ηρακλειδέας και το λέω. Βάζω βούτυρο στο ψωμί των εχθρών μου. Των αστοιχείων των αμόρφωτων. Τι γίνεται σήμερα μας ενδιαφέρει. Ήταν ο εθνικός Καμάρας. Αλλά ο Ηρακλής ιδρύθηκε το 1898. Εντάξει, τόσο μα τόσο απλά. Δεν υποβιβάζω τίποτα. Με το Παλαιοχώρη. Τώρα παίζει με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Έτσι. Κρίσιμο μάτσι Κυριακή από τα πιο σημαντικά μάτσι στην Ευρώπη. Όπου έχει και πολλούς δρόμους για να πάμε. Γιατί, στο πάρα, χωριό. Ναι, γιατί πάρα πολύ. Απλά. Αλήθεια, λες το οικοδέμιο. Απαγορεύτηκε. Διάβασα την ανακοίνωση. Αναπαραγορεύτηκε η μετακίνηση. Έχει πολλούς δρόμους να πάμε στο χωριό. Λένε. Ο Άρης Παλαιοχωρίου είναι μία από τις 5 πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη. Δεν κοροϊδεύω. Σύμφωνα με, με το ρεκόρ, έτσι. Με το match record που έχει στο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ απλά. Δεν κοροϊδεύω. Όπως κάποια στιγμή ο Ηρακλής πριν καμιά δεκαετία ήταν κάποια στιγμή στις 4 καλύτερες άμυνες της Ευρώπης. Και ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν φρέα, έκανε 16-16. Και ο ΠΑΟΚ με την επίσημη αυτή πορεία. Μαζί με την Bayern. Σαν φορτηγό χωρίς φρένα, πραγματικά. Που απλά σταμάτησε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έτσι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Μάσιμα, το γυράδικο με πολλές προσφορές, με τεράστια σάντουιτς και μπέργκερ κτλ. Δυτικά στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 74 και ανατολικά στην Καλαμαριά Κομνηνών 61. Μπείτε και massima.gr για online παραγγελίες και εκτέω Car Control. Δυτικά και σήμερα μέχρι το 8 κλείνεται ραντεβού στο 10200 Car Control για να περάσετε έλεγχο οχήματος. Σφοδρή επίθεση από φίλο, δεν ξέρω αν είναι πάω, μάλλον πάω, ξέρω να είναι, προς τον Χρήστο Τσαλτίδη για τους χαρακτηρισμούς του κατά του Μάριο Ασλαμά. Με υπερασπίζεται για μία ακόμη φορά ΠΑΟΚτσής, έτσι. Νομίζω ναι, είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Τον ευχαριστώ, αδερφός. Κάτσε να διαβάσω γιατί είναι σφοδρή η επίθεση. Βρέστο, να διαβάσω εγώ το 887, αφού υπενθυμίσουμε ότι τηλεφωνικά διεκδικείς 4 μονές προσκλήσεις για το 20ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Πηγαίνεις όποια ταινία θες από σήμερα έως και την Κυριακή. 23, 10, 287, 888. Απαράδεκτο να απευθύνεται έτσι στο συνάδελφό του.
Πες μου. Διάβασε και μετά γελάει, μωρέ. Πες μου τον πενταψήφιο να στείλω μήνυμα να τον ξεφτυλίσω. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει έτσι για τον Μάριο. 54-526 FM κενό. Αποστολή στο 54-526 FM κενό. Ξεφτυλισμό στη Σαλτίδη. Πολύ τον έξυπνο κάνει ο Χρήστατος. Ο Ηρακλής είναι πράγματι η πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης που έπαιξε Ευρώπη. Μπράβο. Πότε. Μας γράφει στοιχεία ο φίλος. Εμείς ρωτήσαμε τον Μάριο πότε είναι και δεν ήξερε να απαντήσει. Φίλε, το είπα εγώ ότι είναι ο Άρης. Τα έχω στο αρχείο σπίτι. Είπα ότι είναι ο Άρης. Τα έχω στο σπίτι στο αρχείο. Γράφει εδώ. Όχι, το αμφισβήτησες. Άρα μπράβο. Είπες μια φορά πότε. Άρα μπράβο. Είπες μια φορά πότε. Είπα. Είπα ότι δεν είναι. 61-62 με την Novi Sad. Μπράβο ρε. Πόσο. 61-62 με Novi Sad. Ο Άρης. 61-62, ο Άρης είναι 59-60 με τη Ρώμα. Ο Άρης 64-65 με τη Ρώμα. Έφαγα 4 χρόνια. Εκτέχεια. Και ο ΠΑΟΚ το 65 με τη Βίνερ. Γράφει. Άρα είναι τρίτος ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο φίλος. Μία ακόμη πλωτιά. Παίρνεις Βίνερ. Μία ακόμη πλωτιά. Είναι πασιάς. Ο Ηρακλής πρώτος έφερε πρωτάθλημα μπάσκετ πρώτης Εθνικής Θεσσαλονίκη. Η μημάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Συνεχίζει την επίθεση. Πω. Μπράβο. Λε, να προσέχεις όταν μιλάω εγώ. Όχι ότι δεν εκτίθεμαι, εκτίθεμαι κι εγώ. Αλλά δεν αμφισβήτησα. Όχι, συγγνώμη, δεν είπα ότι ήταν ο Άρης πρώτος. Του άρεσε η επίθεση που εξαπόλυσε. Ναι, ναι. Του αρέσει μόνο τον Τζορμπατζόγλου τον αποκαλεί βλάκα ηλίθιο. Εγώ. Ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό ο Δημήτρης. Ορίστε. Τελευταία. Άρα, Μάριε, τελευταία είσαι μισή η πρώτη ώρα. Ομάδα. Και δεν ήξερες να απαντήσεις πότε είναι. Για ποια διοργάνωση, ήταν κύπελο εκθέσεων. Δεν θυμάμαι χρονιά, ρε φίλε. Κύπελο εκθέσεων. Νομίζω είναι εκθέσεων. Αφού ζούσες τότε. Νομίζω είναι εκθέσεων. Νομίζω... Ζούσα, ναι, αλλά δεν το. Εντάξει. Ότι ζούσα, ναι. Εννοείται. Εντάξει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, προφανώς. Το 61 ζούσες. Προφανώς, ναι. Μάριε, και εγώ λατρεύω Manchester United, αλλά νίκες στη Μαδρίτη του Άρη ή στην Τότεναμ του ΠΑΟΚ και τα λοιπά τα εξισώνεις με την ισοπαλία Αθηναϊκού. Έλεος άλλαξε θέμα. Ένα-ένα. Το μήνυμά σου δεν έχει κανένα νόημα. Δεν εξισώνω τίποτα. Και άλλο να κάνει μία νίκη ο ΠΑΟΚ. Με τι οντότητα στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Τι εμπειρία, τι φανέλα, τι κόσμο. Με τον Αθηναϊκό. Ο Αθηναϊκός κατάλαβες τι έκανε. Πήγε ισοπαλία δεύτερο μάτς στο Old Trafford. Ο Αθηναϊκός. Πέντε γραμμές έχει. Άντε ρε φίλε. Που το λέτε με μέσο όρο. 250, δεν ήταν 200 οι άνθρωποι, είχαν 850 και τους σέβομαι. Πάμε στους φίλους. Και έχει βγάλει και απίθανο βιβλίο ο Αθηναϊκός. Ποια είναι η αδικία. Τρεις μήνες πριν τα μας με τη United. Το έχω. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, γεια σας. Να λέτε όνομα. Δεν περίμενε, όρισε, δεν περίμενε. Ας μην περιμένει. Καλημέρα στον επόμενο. Δεν ακούμε, Σωτήρη, δεν, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα ακούγεστε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Καλημέρα. Κωστής από Αθήνα. Λίγο πιο Κωστής. Δυνατά, Σωτήρη, δεν ακούγεται. Κωστής, ναι, Κωστή, είσαι Αθηναίος ή απλά μένεις Αθήνα. Τι να κάνω, δυναμός εγώ τα ακουστικά μου. Είμαι Αθηναίος, έχω ξαναπάρει στην εκπομπή. Όχι, Αθηναίος. Ωραία, Κωστή, μεγάλη χαρά σε ακούμε. Είμαι από τον Παγκράτη και κάτσαν και οι συγκυρίες να παίζω και στον Αθηναϊκό μικρό. Για να ξέρω την ιστορία με τον Αναστασίου, τον Σπηλιώτη και τον Τελακώστα. Μπράβο, μπράβο με τα παιδιά, με τον Σπηλιώτη, τον Βαγγέλη που καθάριζε τον Μάρκ Χιούς. Μπράβο, ρε Κωστή. Υπάρχει Αθηναϊκός τώρα. Υπάρχει ο Αθηναϊκός, αλλά βολοδέρνει δυστυχώς από κακές διοικήσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ. Κωστή, ομάδα υποστηρίζεις, αν θες να μας πεις. ΑΕΚ. Όταν ο Αθηναϊκός, ο Μπίκας και ο Καλογιάννης ρίξαν τον Άρη, όμως δεν υπήρχε κανένας αγώνας στη Μακεδονία. Πες μας, φίλε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Μάριο στο πρώτο σκέλος. Με την έννοια ότι τελείως διαφορετικές εποχές, τελείως διαφορετική Manchester United. Άλλο ποτέ έπαιζε ο Αθηναϊκός. Έπαιζε ρετρό ποδόσφαιρο Αγγλίας που όχι δεν παίρνουν σε ελληνική ομάδα. Μόνο η ΑΕΚ το έχει καταφέρει με QPR και άλλες. Και Derby County. Και Derby County. Μπράβο. Τέλος πάντων. Άλλο θέλω να πω εγώ. Λοιπόν, ναι. Έχω κάνει μια παρατήρηση τον τελευταίο καιρό. Δεν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο. Ενώ μέσα στο γήπεδο. Θέλω να μιλήσω εξαγωνιστικό. Ναι. Έχω κάνει μια παρατήρηση τον τελευταίο καιρό και έχω δει ότι ο κόσμος Θεσσαλονίκης επηρεάζεται πάρα μα πάρα πολύ από τους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης. Όχι, κάνεις λάθος, μεγάλο, αποκλείεται. Παιδιά, τι να σου πω, εγώ αυτά που Κωστή, βλέπω. Κωστή, όταν έρθεις από εδώ πέρα, έλα να σ' αγκαλιάσω λιγάκι. Ενώ ο κόσμος της Αθήνας δεν επηρεάζεται από τα μίντια της Αθήνας. Μπορεί να επηρεάζεται, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι το ίδιο. Όχι γιατί, το ίδιο. Γιατί υπάρχει απίστευτη πολυφωνία και γιατί δεν υπάρχει ο οπαδισμός στο βαθμό αυτό. Δεν υπάρχει οπαδισμός. Στο ξαναείπα. Έχω ακούσει, ας πούμε, τώρα μην πω ονόματα ραδιοφώνων. Να μιλάνε. Ζεις στη Θεσσαλονίκη. Επί μισή ώρα. Επί μισή ώρα για Απόλλωνα Σμύρνης. Επί 20 λεπτά για Πανιόνιο. Όχι για μία ομάδα 82 ώρες την ημέρα. Για μία ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Ακόμα και η Ερασπορ.
μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα. Παλικάρι, πάμε να σε ακούσουμε λίγο, ρε φίλε. Γιατί πάμε. Εγώ συμφωνώ με την πολυφωνία. Ο παλισμός υπάρχει τεράστιος και στην Αθήνα. Άλλο αν δεν φαίνεται τόσο, γιατί είναι ψιλοχαμένη πόλη. Αλλά η πολυφωνία πιστεύω σώζει την Αθήνα. Και ένα δεύτερο κουιζάκι είναι για τον Μάριο αυτό. Ναι. Ποιος παίχτης της ΑΕΚ, και τον βοηθάω, δεν έχει έρθει φέτος, έχει δώσει το μισό και παραπάνω πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Κάτσε, δεν έχει έρθει φέτος. Α, sorry, δεν τον απέκτησε φέτος. Συγγνώμη εγώ. Δεν τον απέκτησε φέτος. Το Σιμώες εννοείς. Είσαι παιχταράς. Καλά, εύκολο είναι, μωρέ. Εύκολο. Ναι, εντάξει, όχι. Για το Μάριο αυτά είναι παιδάκια, παιχνίδια. Είναι, είναι και λίγο υποκειμενικό αυτό, βέβαια. Καλημέρα στον επόμενο. Απάντηση, γεια σας. Κωστή, υπέροχη παρουσία, να είσαι καλά. Καλημέρα. Ή μάλλον χαίρετε. Αθηναϊκή τι παρουσία. Την υπέροχη παρουσία που την είδε. Αθηναϊκή. Επειδή παρουσία. Απαξίωσε τους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, είναι υπέροχη παρουσία. Παρουσία. Να! Βελούδινη φωνή, ήρεμος, γαλήνιος, με ολίμπια. Σας ακούμε, κύριε. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ, από τα Μίτλαντ στις μεγάλες. Και βγείτε για καφέ, άιντε. Πάρτον και βγείτε για καφέ. Ναι, Αποστόλη. Εσένα θέλουμε, αλλά δεν έρχεσαι. Και εσένα, με σένα θέλω να πάω μία φορά εκκλησία, το πιστεύεις. Μα, εντάξει. Θα ήθελα με σένα μία φορά να πάω στην εκκλησία. Στην εκκλησία δεν μιλάμε, φίλε, να ξέρεις. Στην εκκλησία κοιτάμε μπροστά τον ιερέα. Εννοείται, μιλήσουμε, εννοείται. Εκτός. Πέστα σε αυτή που ήμουν μέχρι πριν λίγο καιρό. Ναι, πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη, παρακαλώ. Τρία γραμματάκια πάλι. Ναι, ναι. Ξεκινάμε από το αγωνιστικό. Μάλιστα. Τα ίδια που θα πούμε και χθες, τα ίδια που πούμε και σήμερα. Ελπίζω να μην ξαναεμφανιστεί αυτό το έσχος. Εντάξει, εμένα μου έχει κάτσει πάρα πολύ άσχημα. Φίλε. Ποιο το αστέρα τρίπολης. Αυτό το πράγμα να περπατάνε 11 παίκτες, 11 φαντάσματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο φαντάσματα! Να. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να το χωνέψει ο υπόλοιπος, ας το χωνέψει. Είναι ότι τρέχαν πολύ και οι άλλοι όμως. Λοιπόν. Και πηδούσαν, δεν χάναν κεφαλιές. Δεν μου λέτε, Δημήτρη, τώρα, εσένα αυτή η δήλωση του Κυριάκου, Κυριάκου σε ικανοποίησε. Δηλαδή είπες, αμάν αντιδράσαμε. Η σημερινή. Ρε φίλε, κινείται στα όρια της ποίησης και της λογοτεχνίας. Εσύ, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει αυτόν τον καραπαπά να πάρει τον άλλο τηλέφωνο, να του πει το σπίτι σου ότι με αυτό το όχι, αυτό θα σε κάψω, όχι, θα σε. Μην πάω το άλλο άκρο για να πεις αυτό που θες εσύ. Θα πας κάπου στη μέση. Θα πας κάπου στη μέση. Για να μην πω ότι ακόμα περιμένουμε την επιθετική δήλωση του Σαββίδη που την περιμένουμε εδώ και 2-3 μέρες και δεν βγαίνει ποτέ. Αυτό τι ο Σαββίδης αποφασίζει. Στην τελική, ναι, ακριβώς. Στην τελική, να σε πω κάτι, έχουμε επικοινωνιακά αυτό που μας αξίζει. Να μας ξεσκίζει η ΕΡΑ, να μας ξεσκίζει η ΕΡΤ, η LiveScore, ο Μπραουδάκης, ο Καρπετόπουλος και ο Τοσυνάφη τους. Όχι, κάνεις λάθος, βέβαια. Άπα. Τι επικοινωνιακά έχετε. Σας ξεσκίζουν, φίλε, γιατί έχετε, ναι, πλέον κι εσείς μέσα. Έχετε μέσα που επιτίθενται. Όταν υπάρχουν μέσα που επιτίθενται, υπάρχουν και άλλα μέσα, ναι, από τους άλλους που επιτίθονται κι αυτοί. Ποιος σας ξεσκίζει. Η απάντηση του ΠΑΟΚ. Ποιος σας ξεσκίζει. Άκουσε με. Έκτακτη επικαιρότητα 6 λεπτά βγήκε στην ΕΡΤ. Τι λες τώρα. Έχει ξαναγίνει αυτό για άλλη ομάδα. Ούτε και τον Ολυμπιακό δεν έχει γίνει. Ρε, η ΕΡΤ3 είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Μιλάμε τώρα παντού. Πάτε και εσείς του Ηρακλή. Πάτε του Ηρακλή να κάνετε μια τέτοια. Να δούμε. Θα βγάλει έκτακτη επικαιρότητα. Επομένως η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για του εκπροσώπου σε όλο αυτό που ζούμε ήταν η σημερινή δήλωση. Έτσι, αυτό μου λες αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι για το σήμερα. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε. Να είστε καλά. Το κακό είναι ότι. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επόμενη γραμμή περιμένουν τρεις φίλοι. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα στον επόμενο. Εντάξει, είναι, ναι, είναι απίστευτο να μιλάτε τον ΠΑΟΚ για επικοινωνία και για μέσα. Δηλαδή... Παρακαλώ. Δεν το έχει ζυγίσει καλά. Ναι, αδερφέ, πάμε λίγο πιο δυνατά. Καλημέρα. Ναι. Το όνομα και ομάδα. Ναι, με εσάς. Μαζί μιλάμε. Μάλιστα. Ναι. Ο Θανάσης είμαι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ένα σχόλιο στο φίλο του ΑΕΚΤΗ να κάνω. Ένα συμπληρωματικό. Επειδή έχει τύχει πολλές φορές στο αυτοκίνητο να οδηγάω να ακούσω αέρα και άλλα ραδιόφωνα της Αθήνας που βγαίνουμε εκτός Θεσσαλονίκης, σε πολλά πάνελ υπάρχουν από όλες τις ομάδες που δεν καταλαβαίνεις ποια ομάδα υποστηρίζει ο κάθε παρουσιαστής, εκφωνητής, ναι, του ραδιοφώνου, δεν είναι εμφανές. Μπράβο. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά με τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο ένας ραδιοφωνικός παραγωγός σέβεται τον διπλανό του και σέβεται την ομάδα που υποστηρίζει ο διπλανός του. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και στις εφημερίδες της λεγόμενης πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Άμα προσέξετε, Θανάση, έχουν κοινή, σχετικά κοινή γραμμή εφημερίδες μεταξύ τους και όλοι τραβάνε στον ίδιο δρόμο μεταξύ τους. Κανένας δεν βγάζει τα μάτια του άλλου. Μήπως άκουγες και χθες αέρα να μας αποκαλούν τραμπούκους. Το άκουσες αυτό, αληθεύει. Όχι, δεν έχω ακούσει. Οι εφημερίδες λες και τραβούν. Μισό λεπτό. Τραβούν κοινή γραμμή. Μήπως έχεις δει το Sportime που βάζει το Sport 24 και λέει ότι δεν μας βάζουν το πρωτοσέλιδό μας. Μήπως έχεις δει τη Sport Day να μαλώνει παλαιότερα με τον goal
Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Να σας πω κάτι. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Πες Θανάση. Που σέβονται. Περίμενε. Μάρια περίμενε ρε. Ωραία. Περίμενε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Περίμενε. Την έχετε δει όλοι με τους δημοσιογράφους της Σαλονίκης πια. Περίμενε. Σου πω κι εγώ. Είναι αυτοί οι καλοί και είμαστε εμείς οι κακοί. Εμείς λέμε ότι είμαστε Άρης και ΠΑΟΚ και αυτοί υποστηρίζουν συμφέροντα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ. Ήπουλα. Αλλά προχθές είσαι με τέτοια γράμματα αελάρα ψυχάρα. Από τη στιγμή που δεν είσαι δημοσιογράφος όπως λες, ναι. Μη μιλάς για μας. Τι λες ρε. Μη μιλάς για μας. Κριτική θα κάνω. Για εσύ μη μιλάς για μας. Για το MasterChef μιλάς εσύ. Θα βγει ποτέ αυτή η εφημερίδα εδώ. Επειδή αυτή, δεν είσαι δημοσιογράφος. Με πρωτοσέλιδο. Ψυχάρα αελάρα. Δεν υπάρχουν εφημερίδες πλέον. Μόνο μόνο Άρης είσαι. Καρα υπάρχουν εφημερίδες. Θα βγει ποτέ αυτή η εφημερίδα με πρωτοσέλιδο ψυχάρα αελάρα. Σε ποια ταινία θα γίνει αυτό? Άκου να σου πω κάτι. Καληνύχτα. Μεγάλε, ψυχάρα Ελλάρα. Καληνύχτα. Άκουσε με λίγο. Ψυχάρα. Περίμενε λίγο, φίλε. Περίμενε. Οι δημοσιογράφοι που λες που σέβονται τον συνομιλητή τους και οτιδήποτε, στο κρατικό ραδιόφωνο, φίλε, εγώ όταν ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας στον Άρη, έλεγαν για το θέμα με την κουρομπίλια ότι είναι το ίδιο με τις Μολότοφ που έπεσαν στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έλεγε ο αντικειμενικός συνάδελφος, και όταν έκανα παρέμβαση και του είπα τι είναι αυτά που λες, το ένα είναι ένα μπουκάλι που μάλιστα χωρίς τραυματισμό και το άλλο είναι δύο τσάντες με Μολότοφ, αφού με άκουσε έκλεισε το τηλέφωνο, άκου λίγο, ο συνάδελφος που δούλευε στο κρατικό ραδιόφωνο μου κλείσε το τηλέφωνο και είπε εμείς δεν πληρωνόμαστε από τις ομάδες. Σωστό. Ναι, μόνο που πληρώνεται από εμάς. Σωστό. Μόνο που πληρώνεται από εμάς. Και επειδή έτυχε να ακούω χθες Ερασπορ το πρωί, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δύο συνάδελφοι. Υπόθηκε αυτό το πράγμα. Οι οποίοι έλεγαν. Υπόθηκε. Μόλις μου κλείσε το τηλέφωνο και μου είπε αυτό το πράγμα. Χθες, ρε, χθες. Όχι. Χθες λοιπόν, επειδή άκουω το πρωί ερχόμενος τους δύο συναδέλφους και τους έλεγαν οι ακροατές, παιδιά, είστε κρατικό ραδιόφωνο. Θα πρέπει να έχετε μια διαφορετική συμπεριφορά από ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο, γιατί πληρώνεστε από εμάς. Ξέρεις τι είπε ο καλός συνάδελφος. Ναι. Ο καλός συνάδελφος είπε, ναι, εμείς πληρωνόμαστε από εσάς, αλλά και εσείς λέει πληρώνεστε από εμάς. Του λέει ο άλλος δίπλα, πώς πληρώνετε από εμάς. Λέει, δεν έχουν λέει δουλειές ιδιωτικές και πάμε εμείς και ψωνίζουμε και αγοράζουμε κτλ. Άρα αυτό λέει είναι ένας κύκλος. Ναι, σωστό. Τι είναι σωστό, ρε! Τι σωστό ρε αγόρι μου, τι λες τώρα. Άμα τη μικρύνεις κι άλλο την εικόνα θα σε βολέψει περισσότερο. Μικρύνε την κι άλλο. Πες φίλε για να κλείσουμε, πες ναι ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν καταλάβατε καλά τι σας είπα. Δεν είπα εγώ ότι οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα είναι αντικειμενικοί. Συγγνώμη, δεν το είπα εγώ αυτό. Τι είπες, αυτό είπες. Εγώ είπα ότι μεταξύ τους υποστηρίζονται. Ο ένας δεν βγάλει τα μάτια του άλλου. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Ας, επειδή είμαστε στο χώρο, όχι απλά δεν υποστηρίζονται. Όχι απλά δεν υποστηρίζονται. Δεν θέλω τώρα να σου πω ονόματα τώρα. Άστο. Έχουν σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί χειρότερα από εμάς. Αναπερίοδο είναι, δεν είναι. Μισό λεπτό λίγο. Δεν μιλάμε για το τι μπορεί να έχει ο καθένας με τον άλλον. Και εγώ έχω φίλους Αριανούς που προχθές πλακώθηκαν. Δεν είναι θέμα Άρη ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ρε παιδιά, λίγο είναι μεγαλύτερα τα συμφέροντα και είναι σκοτωμένοι. Δεν το ξέρεις, μην το συνεχίζεις. Άσε να τελειώσει το πράγμα. Λίγο, εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα όμως. Ένα μια διαφορά. Τεράστια. Άντε, πέστε. Γενικώς υπάρχει μια σύμπνοια και δεν τα βάζουν ο ένας με τον άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Στα ενδιάμεσα και στο από πίσω, φυσικά και θα υπάρχουν μαχαιρώματα. Φυσικά και θα υπάρχουν ρουφιανές. Φυσικά. Αλλά η γενική και η γραμμή, και θα υπάρχουν και μέρες που ένας μπορεί να συμπεριφερθεί απότομα απέναντι στον άλλον. Η γενική κοινή γραμμή είναι ότι μεταξύ τους, όταν χρειάζεται, είναι όλοι μαζί. Ρε εσύ, περίμενε λίγο. Περίμενε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Περίμενε λίγο. Είναι μαζί το SDNA με το 10. Είναι μαζί. Το SDNA με το 10. Πώς είναι μαζί. Πάμε στους δύο επόμενους φίλους. Τι λες τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πού είναι μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδός στο Άρη από το κέντρο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Θα μπορούσε να τον ενημερώσει ο κύριος Σαρουμπατζόγλου. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε να τον ενημερώσει ο κύριος Τσαλτήρης που είναι αυθεντίας αυτά. Δεν το έκανε. Να ενημερώσω εγώ τον Αποστόλη από τον Μπέρμπιχαμ ότι τζάμπα περιμένει την επιθετική δήλωση του Προέδρου. Διότι ο Πρόεδρος κάθισε, τα ζήγησε στη μία άκρη της ζυγαριάς είχε το μείον 3 από το μάτς με το Γαύρο. Στην άλλη άκρη της ζυγαριάς είχε μείον 42 από σε ΚΑΠ. Σου λέει δεν βαριέσαι, ράσε καλύτερα να πούμε τα μείον 42. Και βλέπουμε για το άλλο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
θα δείτε για τις σχέσεις, μην στεναχωριέστε. Καλά, περίμενε την απόφαση εσείς, δεύτερη και θα δούμε. Εσείς δεν ξέρετε, ορίστε. Περίμενε τη δεύτερη απόφαση και θα δούμε τι ζήγησε. Ναι, εντάξει, εγώ να περιμένω και τη δεύτερη και την τρίτη και την πέμπτη απόφαση. Και άμα σε μισή ώρα εγώ βγάλει λέω... δήλωση, τι θα γίνει τώρα, θα εκτεθείς. Εγώ λέω, ορίστε. Άμα σε μισή ώρα, άμα σε μισή ώρα βγάλει δήλωση. Να εκτεθώ εγώ. Ναι, γιατί βλέπω ότι είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εσείς έχετε μεταψιαθώ σε αυτό το πράγμα. Ποιο? Σας παίρνει ο κάθε πικραμένος τηλέφωνο και σας λέει ότι παίζετε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και συμφωνείτε. Ποιο τέρμα είστε κερδίσει, πείτε μου ρε παιδιά, πείτε μου. Λείπει ο Άρης. Λείπει ο Άρης. Ποιο μάτς κερδίσατε εκτός έδρας με αυτούς που είναι από την πέμπτη θέση και πάνω, πείτε μου. Πανιόνιο, Ατρόμητο. Απαντήστε. Ποιο το Ατρόμητο δεν παίξατε. Παναθηναϊκό δεν παίξατε, άκη δεν παίξατε ακόμα. Πείτε μου που κερδίσατε, πείτε μου. Παναθηναϊκός 4 έφαγε. Πώς? Ο Παναθηναϊκός 4 έφαγε. Δεν έπαιξε ακόμα, δεν να κάνουμε με το ζόρι. Τι έτε. Ο Παναθηναϊκός έφαγε 4. Από την πέμπτη θέση και πάνω ο Παναθηναϊκός ο καημένος φτωχοδιάβολος είναι φέτος. Ποιος παίζει πώς παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, να πας τρελάνε. Το καλύτερο ποδόσφαιρο τι κρίνεται μόνο στα μεγάλα μάτς. Που παίζεται με τις κέρκυρες και τις πλατανιάδες. Σε αυτά που έπαιξε ήταν πολύ καλός, ναι. Ήταν καλός. Αυτή είναι η αντίπαλη, τι να κάνουμε το ζόρι. Όπως πεις, το καλύτερο ποδόσφαιρο το οποίο το λέγατε και πέρσι μέχρι που φάγατε τα τρίμπαλα. Εσείς δεν εκτίθεστε. Το πω λαός και τι ομάδα. Όταν θα φάει τα τρίμπαλα θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Το καλύτερο ποδόσφαιρο είναι ο Ατρόμητος, δεν το παίζεις. Και τον κέρδισε με μου θα πέναλτι. Δημήτρη, άμα βγει ανακοίνωση. Και goal offside. Ναι, άμα βγει ανακοίνωση, άμα βγει ανακοίνωση και την υπογράφει ο πρόεδρος, ναι. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο να πω ότι είμαι ρόμπα. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Έγινε. Θα το πεις όμως, ναι. Έγινε. Έγινε. Είναι ένας λόγος αυτός για να βγάλει ανακοίνωση. Ωραία. Σωτήρη, τελευταία γραμμή, έτσι. Μην καλείτε άλλη, για το, πριν το διάλειμμα εννοούμε. Μην καλείτε άλλη, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Πάμε. Απειλητικό εξώφυλλο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Ευάγγελος, φίλος του Ολυμπιακού. Ευάγγελος, φίλος του Ολυμπιακού, Θεσσαλονικιός Ευάγγελε. Συγγνώμη από τον Δημήτρη. Γιατί είπα μια χοντράδα την περασμένη εβδομάδα και με έκλεισε και καλά έκανε, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Τι είχες πει? Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Ο Τσορμπατζόγλου κατάλαβε, δεν χρειάζεται. Δεν θυμάμαι καν. Και εγώ δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λέω το εξής. Ο Παναθηναϊκός πέρσι, επειδή δεν είναι η ίδια η περίπτωση του Ίβιτς με τον Γκαρσία, έφαγε μείον 5. Ο ΠΑΟΚ φέτος τρώει μείον 3. Για τον ίδιο δεν λόγο. Ισχύει δεν ισχύει το 2 για την επόμενη περίοδο. Είναι στην περίοδο έχει αλλάξει. Ναι, και 2 για την επόμενη περίοδο. Έχει αλλάξει, δεν ισχύει πλέον αυτό. Δεν τίθεται ως τιμωρία. Πότε άλλαξε? Φέτος. Το καλοκαίρι. Γιατί είναι ο ίδιος ο πειθαρχικός κώδικας, το 17. Άλλαξε, σου λέω, άλλαξε. Πότε είναι άλλαξε, το ίδιο με του Ηρακλή με Παναθηναϊκό που δεν θα πέσει. Το καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Μαζί με τον ΚΑΠ που άλλαξαν για να ανέβει η δόξα δράμας και ο Καραϊσκάκης, άλλαξαν και αυτό. Πόσο ο Ηρακλής πέφτει μετά το επόμενο χρονιά, αλλάζει ο κανονισμός. Όλα τα κάνω εναντίον του Άρη. Για όνομα του Θεού. Του Άρη που γελάς τώρα, άλλαξε ο ΚΑΠ τότε για να μην ανέβει και περάσαν δύο χρόνια και τον ξαναλλάξανε για να ανέβει η δόξα. Δεν γελάω για τον Άρη. Με τον Παναθηναϊκό γιατί εκτέθηκες έτσι. Ορίστε. Για τον Παναθηναϊκό γιατί εκτέθηκες έτσι. Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά γιατί δεν βλέπουμε, ρε φίλε. Δεν βλέπουμε, εκτός από ένα φιλικό με την Ξάνθη. Έχεις δει άλλα παιχνίδια του Ολυμπιακού? Έχεις δει κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού? Φιλικό. Έχεις δει κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού? Τα βλέπω, όλα τα βλέπω. Τα βλέπεις όλα. Έχεις δει να παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός? Όχι. Φαντάσου τώρα, εμείς τι που φταίει, είμαστε και φίλοι του Ολυμπιακού. Τι φταίει ενώ το Δεκέμβριο βλέπουμε τι έχουμε πάθει. Το Δεκέμβριο πετούσε και τώρα δεν βλέπετε. Πότε πετούσε? Πότε πετούσε? Επιλεμονή είχε σε επιλεμονή. Σταμάτησε να πετάει μόλις τελειώσανε οι υποχρεώσεις που είχαμε στο Champions League. Στη χειρότερη χρονιά με τη χειρότερη δυνατή κλήρωση. Με λεμονή έπαιζε. Είδες εσύ να πετάει. Πήγε ο Λεμονής να τα βάλει σε μια σειρά. Εντάξει, τον φάγανε το Λεμονή, υποτίθεται πήρανε τον Γκαρσία για του χρόνου. Δεν ξέρω τι παραμύθι έχει πέσει εκεί πέρα. Εντάξει, και ξαφνικά έχουμε βρεθεί να παοξίζουμε χειρότερα και από παοξίδες. Δηλαδή τέτοιο χάλι του Ολυμπιακού δεν θυμάμαι. Ειδικά σε επίπεδο. Δεν παίζει θέατρο ο ΠΑΟΚ. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν παίζει θέατρο ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Έγινε Ευάγγελε, καλημέρα. Μόνο καλημέρα. Κάτι για τους δημοσιογράφους στην Αθήνα. Το οποίο είναι γεγονός. Η πολύ μεγάλη μας διαφορά είναι ότι εκεί πέφτει πολύ ξύλο. Εκεί πραγματικά έχουν δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις. Εκεί πραγματικά δυσκολεύονται να μιλήσουν. Και όχι μόνο επιθέσεις με τα χέρια, επιθέσεις και επαγγελματικές και απολύσεις κτλ. Αυτή είναι μια αλήθεια και μια διαφορά. Και εδώ πέφτουν. Πάνε στο δεν είναι. Ναι.
Καμία σχέση. Μένουμε στα λόγια εδώ. Καμία στα τηλέφωνα. Μήνυμα Θωμά Τόντων θα το αφιερώσω. Εδώ, μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Καθυστερημένε. Περίμενε. Μιλάμε για στρατούς εκεί πέρα. Αυτό πάνω από τώρα. Που... Ότι εδώ οι οπαδοί μπορεί μερικές φορές να ξεφεύγουν στα γήπεδα και όλοι μας λίγο. Ναι, είναι μεμονωμένα. Λίγια, τραμπούκο, τέτοια. Στα γήπεδα εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις. Να πηγαίνουν στα σπίτια, να πηγαίνουν να τη στείλουν κάτω από τα ραδιόφωνα ή οτιδήποτε άλλο. Ότι υπάρχουν πινελίκοι, υπάρχει και τραμπούκο, γίνεται. Σε όλες τις ομάδες και από όλους. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει, δεν είναι οργανωμένο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Μήνυμα Θωμά Τόντων. Κλήθηκε σε απολογία από όλους αυτούς που παίξαν κλωτσοπατινάδα στην Τρίπολη. Καλά, ρε. Μόνο τον Ιορδάνη καλέσατε σε απολογία. Ο οποίος τον βλέπω και δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει ο άνθρωπος τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, ρε. Πραγματικά. Ρε, είστε καλά. Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Είναι ένας... αυτό. Απλώς δηλαδή, γιατί αν έκανε ο Ιορδάνης θα τους έτρωγε όλους. Είναι απλώς. Αλλά έχουν καλέσει από όλους στην Τρίπολη τον Ιορδάνη. Είναι απλώς παρατηρητής. Θωμάς Τόντων, οπαδός του Ηρακλέους, αυτοσαρκάζεται και το αφιερώνω σε Σωτήρη Δασκαλάκη το μήνυμα. Μην πείτε μόνο το σκορ με την Όβισαντ ή τουλάχιστον αυτό που έγραψε για το εκτός έδρας ματς. Ο ανερχόμενος τότε Γιώργος Καράδαλης. Καλημέρα Θωμάς Τόντων. I get knocked down but I get up again. Τι γίνεται. Έχουμε και αλλαγή ηχολήπτη. Σωτήρης Καλάκης αποχώρησε και την θέση του πήρε ο Χρήστος Κιώσης. Εδώ είμαστε τρόικα, μένουν ακόμη 20-21 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά το χρόνο αυτού του κόσμου. 17 λεπτά μένουν. Για να διεκδικήσει 17-18. Αγωνιά ο κόσμος για την εκπομπή την επόμενη που θα είναι και σήμερα φύσης ιατρικής και ντετεκτιβικής. Δεν είχαμε εσείς τίποτα με επηρεάζει τον ΠΑΟΚ αυτό που έγινε με τον κατάσκοπο του διπλό. Σοβιετική, Άγγλοι και τα λοιπά στο Λονδίνο που είναι στο νοσοκομείο. Όχι, έτσι. Λοιπόν, ότι εκδικάζεται Παρασκευή του ΠΑΟΚ σημαίνει ότι παίζεις και κλεισμένο με ΑΕΚ. Πώς ρε, γιατί άμα βγει απόφαση εφημερών. Έχει ξαναγίνει να βγει τέτοια απόφαση εφημερών. Όχι. Θα προλάβεις να τυπώσεις εισιτήρια τέτοια, δύσκολο. Λοιπόν, 4 μονές προσκλησούλες για το 20ο φεστιβάλ του Γκυμαντέρ. Τηλεφωνικά της εκδικής στη Μαριλίζ 2310-287-888 και SMS-ικά αν στείλεις κάτι άλλο, έτσι. Με κάποιο άλλο περιεχόμενο, FM και ένα μήνυμα αποστολής 54526. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, αν θες. Γιώργος ΠΑΟΚ. Γιώργος Ολλανδία. Από? Ολλανδία. Από Ολλανδία. Ποιο μέρος, Γιώργο, είπαμε. Ναι. Είπαμε προχθές από το Τίλβουρκ δίπλα εκεί στη Βίλεμ. Από το Τίλβουρκ, μπράβο. Ναι, την κυτρινόμαυρη Βίλεμ, έτσι να τα λέμε και αυτά. Κυτρινόμαυρη, ό,τι θέλεις ρε Σταλτίδη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αφού είναι, τι να κάνουμε, ό,τι θέλω εγώ είναι. Λοιπόν, δεν είναι κυτρινόμαυρη ρε η Βίλεμ, η Μπρεντάιν τα μπερδεύεις. Η Βίλεμ έχει τα χρώματα της Ολλανδικής σημαίας, κόκκινο, μπλε, άσπρο. Με ποια την μπέρδεψα για πες, με την. Με την Μπρεντά, την ΝΑΚ, είναι δίπλα. Μπρέντα. Αυτό που λέμε Μπρέντα. Η Μπρέντα. Η Ρόντα έχει την κυτρινόμαυρα. Η Ρόντα, ναι, η Ρόντα, μπράβο. Η Ρόντα. Η Ρόντα ένα στο Ηρακλή. Μπρέντα... Πώς τον λένε και το Ηρακλή. Η Μπρέντα έχει κυτρινόμαυρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα μου τώρα. Αφήστε το τώρα αυτό. Λοιπόν, επειδή πήρε κάποιος φίλος στην αρχή και πήρε νομίζω στην πιο ακατάλληλη στιγμή για να εξυψώσει τους δημοσιογράφους της Αθήνας, θα τον παραμπέψω στη χθεσινή εκπομπή του Sport FM με τον. Απίστευτο, απίθανο κύριο Τσακίρη, ο οποίος έκανε ένα απίστευτο παραλήρημα, όχι απλώς κατά του ΠΑΟΚ, αλλά γενικώς του Βορείου Ελλάδος, με απίστευτους χουλιγκανισμούς, αποκαλώντας μας όλους ότι δεν είμαστε άντρες και φοράμε στριγκάκια, ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που λες δεν γίνεται. Δεν σε πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν σε πιστεύω. Ότι είπε όλοι οι Βορειοελλαδίτες, αποκλείεται ο συνάδελφος, που έγραψε ότι ο Άρης έχει το know-how στους υποβιβασμούς, τη χρονιά που έπεσε η ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές μετά, να έχει πει αυτά τα πράγματα. Δεν το έχει το know-how και τρεις εβδομάδες μετά, μπλουμ. Καλημέρα στον επόμενο. Αποκλείεται. Γεια σας. Καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε. Γεια σας. Στριγκάκια. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Ο Μάριος φοράει. Ορίστε. Ο Μάριος φοράει. Ηρακλή να σχολιάσεις κάτι θέλω εσύ. Ναι, όνομα πες μου λίγο αδερφέ. Τι σημασία έχει το όνομά μου. Ωραία. Πες ένα ό,τι να είναι και εσύ αμάν πια. Ωραία. Είσαι οπαδός του Ηρακλή. Πες ότι σε λένε Ηρακλή. Είμαι Ηρακλής. Αυτό δεν μιλάω για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Και μπορείς να είσαι οπαδός του Άρη, ρε φίλε. Να με ακούσεις λίγο και να σχολιάσετε μετά. Αν είναι, θέλω να ακούσει και η διοίκηση του Ηρακλή. Εάν γίνει κάτι εκεί στο Παλαιοχώρι, καταρχήν δεν επιτρέπουν να πάνε οι Ηρακλήδεις. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και δεύτερον,
είναι υπεύθυνοι, αφού έχουν γίνει συστάσεις από διάφορους και από την αστυνομία, να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Mm-hmm. Γιατί επιμένει η ΕΠΣΜΟ να γίνει το παιχνίδι εκεί πέρα. Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Η εταιρεία Χρυσού εκεί το παιχνίδι. Μισό λεπτό τώρα. Είναι τώρα λογικό. Δηλαδή, άμα η αστυνομία έλεγε να μην γίνει το παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλου για λόγους ασφαλείας, εσύ τι θα έλεγες, να μην γίνει? Το έχεις δει το γήπεδο εσύ? Μα εκεί παίζουνε. Τι να κάνουν, αυτό είναι το γήπεδο τους. Να αλλάξουν το γήπεδο. Καλά, εσύ τώρα, συγγνώμη, εσύ λες αν είναι λογικό. Είναι λογικό. Μα γι' αυτό απαγορεύουν τη μετακίνηση. Άκουσε, κύριε μου. Είναι λογικό να μην επιτρέπουν τον κόσμο να πάει να παρακολουθεί. Μα το κάνουν με όλους. Με όλους το κάνουν, δεν το κάνουμε με τον Ηρακλή. Δεν το κάνουμε όλους. Απαγορέψαν την τηλεόραση. Και αν θα γίνει κάτι. Ποια τηλεόραση απαγορεύσαν? Ποια τι λες, απαγορεύσαν την τηλεόραση? Για τηλεόραση, εγώ το μαθαίνω τώρα. Δεν ξέρω. Για τηλεόραση, γιατί μεταδίδεται το παιχνίδι από κανένα τηλεοπτικό κανάλι και δεν το ξέρουμε. Όχι, θέλω να σου πει, μήπως απαγορεύουν τις κάμερες να μπουν μέσα. Αυτό δεν νομίζω. Υπάρχει αυτό. Απαγορεύσαν τηλεόραση του Ηρακλή. Αυτό στις κατηγορίες, στη ΓΑΜΑ Εθνική και κάτω. Και στο Λαγκαδά το απαγορεύσαν. Νομίζω είναι, ναι, είναι θέμα της γηπεδούχου ομάδας. Ναι, αποφασίζουν αυτοί. Δικό τους το έδρα. Λοιπόν. Ναι, δεν μπορείς. Κοιτάξτε, να είμαστε λίγο σωστοί. Καταρχήν ο Ηρακλής, να πω το εξής. Ο Ηρακλής δεν πρέπει ούτε να φοβάται ούτε τίποτα. Πρέπει να πάει εκεί, να ρίξει ένα τρίμπαλο. Να ρίξει ένα τρίμπαλο και να φύγει. Σου απαντάει αυτό. Πήρε και απαντάει αυτό. Να λες ότι το γήπεδό τους. Το γήπεδό του, να μην πέφτει το γήπεδό του, παιδιά. Ναι. Εντάξει. Είναι Παοξή, είναι που. Αριανό. Είμαι Άρης Παλαιοχωρίου γι' αυτό. Τον Πάκο, είμαι και εσά τώρα. Τι? Άσε να μιλήσουμε, ρε φίλε. Έχει δει τα παιχνίδια του Ηρακλή, τι τώρα έχουν κάνει οι διαιτητές. Όχι. Έχει δει το Παλαιοχώρι πώς παίρνει τα παιχνίδια. Από πού έγινε αυτή η ομάδα? Είδα Ηρακλή Άρης Παλαιοχωρίου που τελείωσαν με 9 παίκτες αυτοί. Με 9 παίκτες, ναι, γιατί χτυπούσανε. Ωραία. Άρα δόθηκαν οι κόκκινες. Δεν δόθηκαν. Μακεδονικό το είδες. Δόθηκαν άρα οι κόκκινες. Όχι, δεν το είδα. Είναι άλλα πολλά που λένε δεν δόθηκαν. Συγγνώμη, ευνοήθηκε ο Ανδρώνης, θες να πεις? Φυσικά ευνοήθηκε. Να τα λέμε αυτά, φίλε. Να τα λέμε! Δεν τα λέτε όμως εκεί. Ω, ας λαμάσει να τα πει, εγώ τα πω. Κανονικό γκολ τον ακύρωσε. Ναι. Έπρεπε να βγάλει δύο παίκτες έξω. Ναι. Επέτρεπε το σκληρό παιχνίδι και ναι. Σε πολλά παιχνίδια. Όλα τα χωριά. Δεν είπε τίποτα, φίλο. Ας λαμάσει, πού να το ξέρουμε εμείς. Περίμενε. Αν δεν τα ξέρεις τότε, πού θα λες να πει. Μίλες τη φράση. Μα δεν είπα τίποτα εγώ. Μίλες τη φράση που όταν την ακούω να τη λένε Αριανοί ή Παοξίδες τρελαίνομαι. Με τον Ηρακλή όλη τα χωριά. Φυσικά λογικό είναι. Λογικό είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι, ρε φίλε. Και η Huddersfield με τη City ξεσχίστηκε. Λογικό είναι. Η Wigan απέκλεισε τη City. Λογικό είναι. Κοίταξε ότι έχουν ένα κίνητρο γιατί παίζουν με τη μεγάλη ομάδα. Είναι λογικό, λογικό είναι. Ρε, με τον Άρη δεν θα παίξουν φυσικά. Σήμερα η Καλυθέα θα ξεσχιστεί γιατί παίζει με τον Άρη. Παίζει με τον Άρη. Λογικό είναι. Εσείς τώρα λέτε ότι το γήπεδο αυτό είναι ασφαλές. Εγώ λέω αν. Δεν είπα ότι είναι ασφαλές. Άκουσε με λίγο, φίλε μου. Δεν είπα ότι είναι ασφαλές. Εγώ είπα το εξής. Εκεί αυτή η ομάδα παίζει όλα τα παιχνίδια, τα παίζει εκεί. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, είναι μια κατηγορία. Γι' αυτό απαγορεύουν. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Άρα, σε παρακαλώ. Γι' αυτό απαγορεύουν τη μετακίνηση. Άρα σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει κάπου αλλού και άρα σημαίνει ότι η υπεύθυνη ό,τι γίνει είναι η διοίκηση του Παλαιοχωρίου και η ΕΠΣΜ. Άρα πρέπει ο Ηρακλής, οτιδήποτε γίνει, να καταθέσει μηνύσεις εναντίον της ΕΠΣΜ. Αυτό το παραμύθι τώρα ότι. Δεν θα έχουν καμία τύχη οι μηνύσεις. Αυτή είναι δικιά σου άποψη. Είναι άποψη. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις, έχεις το ραδιόφωνο. Όπως και εσύ, όπως και εσύ έχεις το λόγο τώρα και λες αυτό που θες. Έχω την άποψή μου, τη λέω, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Σωστά. Και λέω αυτά Σεβαστή. Που θέλω να ακούσουν στη διοίκηση. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εσύ μπορεί να λες ότι δεν θα έχει καμία τύχη κτλ. Αν υπάρχουν στοιχεία, άμα ξέρεις από δικαστικές αποφάσεις. Ειδικά αυτός ξέρω. Πίστεψε με, ειδικά αυτός ξέρω. Καλύτερα από όταν εσύ, υπάρχει λοιπόν απαγόρευση μετακίνησης λοιπόν. Βάση νόμου, αν γίνει οτιδήποτε, την ευθύνη να την έχεις εσύ. Άσε τώρα ότι υπάρχει, άσε. Μπορεί να είναι προβοκάτσια και να γίνει και προβοκάτσια η απόφαση του Υπουργού. Αυτή η ομάδα είναι η ομάδα που είναι εκεί να. Πέρα μια εταιρεία χρυσού να. Και την έχουν και την πατρονάρουν. Μάλιστα. Από πού έγινε αυτή η ομάδα και έχει πάρει όλα τα παιχνίδια, άμα τα παρακολουθήσει το τελευταίο λεπτό κτλ. Έχει μεγάλη εύνοια από τη διαιτησία. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουν αυτοί που διοικούν τον Ηρακλή εκεί πέρα. Και να μην φάνε τον παπά. Αυτά πήρα να πω, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Έγινε καλή τόσο αντιπάθεια εσύ με τον Ηρακλή. Ποιο είναι η αντιπάθεια? Η αντιπάθεια από την. Τώρα στην κόντρα μου είσαι συνέχεια. Α, άμα λέμε διαφορετική άποψη, σημαίνει ότι, ότι είναι αντιπάθεια. Τώρα, α, συγγνώμη. Εντάξει. Ωραία, ωραία, παλικάρι, να σε ευχαριστώ. Εγώ πάντως λέω, παιδιά, ότι δεν γίνεται μια ομάδα να λέμε να αλλάξει η έδρα τη. Είναι αδιανόητο. Καλά, ναι, δεν θέλω να μου. Κάτι που δεν θέλω να μου πει σε μένα. Είναι δυνατό να λέμε να μην παίξει στο γήπεδό του. Ναι. Και να σου πω κάτι, αν ήταν ακατάλληλο το γήπεδο, υπάρχει δηλαδή στατικότητα στις κερκίδες. Είναι μικρό το γήπεδο. Η αιτία που το ζητάει ο Ηρακλής, φαντάζομαι, είναι γιατί δεν χωράμε.
Έχει λύσει. Πόσες θέσεις παίρνει, ρε? 300. Που να ξέρω, γι' αυτό και σου λέει ότι αν πάω θα το γεμίσω και υπάρχει κίνδυνος. Αυτό είναι σεβαστό. Αλλά δεν γίνεται να λέμε να αλλάξει η έδρα του αντιπαλού, ναι, επειδή είναι μικρό το γήπεδο. Το σπίτι του είναι σπίτι του. Καλά. Ναι. Και να σου πω κάτι. Τρία χρόνια εκεί πέσει. Και με ενοχλεί και εμένα. Τρία πόδια, μια ομάδα. Και με ενοχλεί και εμένα. Και με ενοχλεί και εμένα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Καλημέρα στο επόμενο. Ναι, καλημέρα. Θέλω να βγει ο παδός του Άρη Παλαιοχωρίου. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αν θες. ΠΑΟΚ, Άκης. Άκης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Άκη, ναι, καλημέρα. Ναι, ναι. Προφανώς από δυτικές συνοικίες, έτσι. Έλα ρε Μαρία, κόφτω ρε αγόρι μου. Κόφτω να μιλήσει λίγο σοβαρά ρε αγόρι μου. Ναι, σοβαρά, πάμε ρε Άκη. Πάμε. Θα μιλήσει, δηλαδή όταν σε παίρνει και σε λέει ΠΑΟΚ είναι από δυτικές συνοικίες. Τι να σου πω, ρε. Μαθηματικά λίγο το πήγα. Ξεφτιλίζει η συζήτηση, να κάνουμε λίγο σοβαρή. Το ζητάει ο οργανισμός του ΠΑΕΡ, δηλαδή. Ναι, δεν έχει το timing καθόλου, δηλαδή. Να κάνω, εγώ έχω μία τεράστια απορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τέσσερις μεγάλοι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες, έτσι. Εγώ θα βάλω και τον Αλαφούζο μέσα. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Και απορώ, δεν φέρονται καθόλου επιχειρηματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, έτσι όπως είναι δοδημημένο σήμερα το ποδόσφαιρο, αυτός που κονομάει είναι αυτός που θα βγει Champions League. Σωστά. Σχετικό είναι αυτό πλέον. Ρε παιδί μου, αφού δεν πάει απευθείας. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν, μα δεν πάει στους ομίλους. Πολύ δύσκολο. Αν πάει στους ομίλους, ναι, αλλά πρέπει να περάσει αυτός δύο γύρους. Αυτός που θα οικονομήσει είναι αυτός που θα πάει Champions League πιο πολλά λεφτά. Πώς να το πω, αυτός δεν θα βγάλει τα πιο πολλά λεφτά. Δεν είναι βέβαιο. Τα πιο πολλά λεφτά ποιος θα βγάλει. Αυτός δεν θα βγει καθόλου. Καλά λέει, μωρέ, μαθηματικά. Με βάση κοινή λογική. Δηλαδή, θα τρελαθούμε. Ναι, δεν φτάνει. Δηλαδή, είναι μικρές που θα πάει ο ομίλους. Καθόλου επιχειρηματικά. Δεν θα βγάλει όμως λεφτά. Εντάξει. Όσα θα βγάλει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος. Θα βγάλει παραπάνω από αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δεν φέρονται καθόλου επιχειρηματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, εάν στη Super League πόσες ομάδες έχει. 16. 16. Εάν είχε 16 δυνατούς επιχειρηματίες, δεν θα οικονομούσαν όλοι. Και ο πρώτος θα οικονομούσε ακόμα παραπάνω. Δεν έχει. Γιατί δεν έχει. Γιατί δεν έχει συνολικά 16 γιατί Ελλάδα. Γιατί εγώ... δεν είναι υγιές το προϊόν, ρε Άκη, γι' αυτό. Δεν είναι υγιές το προϊόν, γι' αυτό. Γιατί εγώ, γι' αυτό. Εάν είμαι δυνατός, δηλαδή πάει ο Σαββίδης στον Πλατανιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Ναι. Και να βάλει τα ίδια λεφτά που έβαλε στον ΠΑΟΚ. Ή αν, είναι ο Μαρινά, αν ήταν ο Μαρινάκης στον Πλατανιά και έβαζε τα ίδια λεφτά που έβαλε στον Ολυμπιακό. Υπήρχε περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα. Φίλε, στην Ελλάδα του 18 ψάχνει 16 ισχυρούς επιχειρηματίες να μπουν στο ποδόσφαιρο. Τι λες τώρα. Μα αυτό σου λέω. Γιατί δεν έρχονται 16 δυνατοί, γιατί δεν έρχονται, επειδή ξέρει ο άλλος ότι άμα πάει και βάλει λεφτά στον Πλατανιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί δεν είναι το προϊόν υγιές. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτό πρέπει να αλλάξουν όλοι. Δεν άλλαξε. Δηλαδή φέτος ο Ατρόμητος. Δεν άλλαξε. Ατρόμητος. Δεν άλλαξε αυτό. Δεν νόμισε ο Σπανός. Συγγνώμη, δεν άλλαξε. Δεν έχουμε άλλη διοίκηση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν έχουμε άλλη κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε πλέον τακτικούς δικαστές. Για να τελειώσω, περίμενα σε πόρε, κατάλαβα. Ναι. Ότι κατά τη γνώμη μου είναι πιο καθαρό το πρωτάθλημα από άλλες χρονιές. Είναι. Δεν είναι καθαρό όμως. 100% καθαρό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Δεν είναι καθαρό μισό λεπτό όμως. Δεν είναι καθαρό μισό λεπτό όμως. Από ποια άποψη δεν είναι καθαρό. Που λες ότι οι μεγάλες ομάδες κάποτε θα ευνοούνται. Είναι λογικό. Φυσικά. Ναι. Να μην είναι λογικό, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί ρε, και η United είναι η πιο ευνοημένη ομάδα στην Αγγλία. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Γιατί η Juventus ευνοείται, γιατί η Bayern ευνοείται. Τι να κάνουμε. Στην Αγγλία, άστο πιστεύω. Ναι, στην Αγγλία όμως, ρε φίλε, Leicester πήρε πρωτάθλημα. Το πήρε, ναι, μπράβο. Να πούμε, η Leicester πήρε πρωτάθλημα γιατί παίρνει και 50 εκατομμύρια τηλεοπτικά και έχει γεμάτα γήπεδα. Και έχει και υποδομές και έχει τόσα όμως, πολλά έσοδα που μπορεί. Γιατί οι φίλοι του Λέστερ ξέρανε ότι αν είναι να πάρουν το πρωτάθλημα το πάρουν. Που... οι φίλοι του Πλατανιά και του κάθε Πλατανιά ξέρουν ότι όχι Λέστερ, να κάνουν, το πάρουν. Η Λέστερ, άκουσε με λίγο, η Λέστερ δεν παίζει όμως τη μεγάλη κατηγορία γιατί ανέβηκε 4 κατηγορίες τρένο που την έσπρωχνε η τότε Αγγλική Ομοσπονδία και ζει με βάση τα τηλεοπτικά και μόνο. Δηλαδή, με μία ερώτηση, δηλαδή, θέλετε να με πείτε ότι αν το ποδόσφαιρο ήταν στρωμένο κανονικά,
δεν θα κονομούσαν όλοι. Θα κονομούσαν, βέβαια. Δηλαδή, αυτό είναι μεγάλη παιδιά. Α, και αυτό είναι μεγάλο. Μισό λεπτό τώρα, γιατί μιλάς λίγο ουτοπικά, φίλε μου. Στην Ελλάδα ζούμε. Η Ελλάδα έχει το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την κοινωνία της Ελλάδας. Καλό. Καν τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν έχουμε. Από τα πιο ωραία που έχεις πει. Σε όλα τα επίπεδα. Η Αγγλία έχει το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την κοινωνία, τον τρόπο ζωής. Είναι λογικό που τα γήπεδά της είναι εκκλησία. Όπως έχουν θετικά στο ποδόσφαιρο οι Άγγλοι, έχουν και αρνητικά σε ένα τρόπο ζωής άλλο που ο Έλληνας δεν θα μπορούσε να ζήσει με αυτά τα δεδομένα. Τι να κάνουμε τώρα. Θεωρεί αρνητικά αυτά που είναι θετικά για αυτούς, εντάξει. Okay. Άκη, με λίγα λόγια, συμφωνείς μαζί μου αυτό που λέει και ο Χρήστατος. Η μεγάλη εικόνα πια είναι ναι. Να κάνουμε το προϊόν υγιές. Υγιές προϊόν. Εδώ τι είναι, καλά σου λέει ο Χρήστατος. Με το που το κάνεις υγιές, η Νόβα θα έρθει να σε δώσει να πούμε 50 εκατομμύρια. Η Νόβα θα έρθει να σε δώσει 150 εκατομμύρια. Δεν θα έρθει να σου δώσει 150 εκατομμύρια, διότι η αγορά είναι συγκεκριμένη στην Ελλάδα. Ενώ η Αγγλία, περίμενε Άκη μου, περίμενε. Ενώ η Αγγλία, η κάθε Λέστερ, Άκη, όχι δεν είναι έτσι, δεν το ξέρεις, άκουσέ με λίγο, η Αγγλία και η κάθε Λέστερ. Πουλάει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα και στην Κίνα. Και στην Κίνα. Με αποτέλεσμα, ναι μεν η Μάντσεστερ να έχει 200, αλλά με τα 100 της... Ρε, άκου λίγο, ρε. Άκου λίγο, ρε. Χαμήλωσέ τον, σταμάτα. Είπε ο Χρήστατος κάποιον, άκου. Η Μάντσεστερ έχει 200, αλλά και η Λέστερ έχει 100 εκατομμύρια. Δεν έχει ο Ολυμπιακός 60 εκατομμύρια και ο Πλατανιάς ένα. Σωστό. Που μάλιστα για να το πάρει το ένα πρέπει να κάνει τα χατήρια του κάθε Ολυμπιακού, του κάθε ΠΑΟΚ και της κάθε ΑΕΚ. Άλλα μπράβο μαζί μου έρχεσαι. Ναι, αλλά εδώ η αγορά είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, από τους οποίους μπάλα βλέπουν οι 500.000. Είναι οικοτεχνία, Άκη, αυτό θέλω να σου πει. Το ποδόσφαιρο εκεί είναι βιομηχανία, εδώ είναι οικοτεχνία, ούτε καν βιοτεχνία. Και το παράδειγμα το καλύτερο φέτος είναι ο Ατρόμητος. Μην με πεις ότι ο Ατρόμητος έχει να πούμε εκατομμύρια φιλάθλους. Όχι. Τίποτα δεν έχει. Δεν αλλά έχει. Τώρα που θα μείνει χωρίς κεντρική καλά. Διαχείριση, θα σου πω εγώ τι τηλεοπτικά θα πάρει ο Ατρόμητος. Πάει καλά και ο Ατρόμητος έχει κόσμο στο γήπεδο. Τι άλλο κόσμο. Δεν έχει. 700 άτομα έχει. Τους λιγότερους έχει. Ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ έχει τηλεθέαση παράδειγμα 25%. Δεν έχει καθόλου τηλεθέαση και δεν έχει καθόλου κόσμο στο γήπεδο. Και άμα δεν τώρα πάει χωρίς κεντρική διαχείριση, δεν θα βρίσκει κανάλι. Καθόλου, μωρέ. Έλα, πάμε στο τελευταίο. Άντε, φτάνει. Καλημέρα, τελευταίο. Σιγά, μην περίμενε. Χαίρετε. Δεν περίμενε. Μαριέ, ναι. Η Λέστερ ναι. Έχει 30.000 κόσμο. Χρυσαφέ, όλα καλά και άγια τα λες, μάτια μου. Είναι αυτό. Ο Ατρόμητος λοιπόν χωρίς κεντρική διαχείριση, ο Αστέρας Τρίπολης χωρίς κεντρική διαχείριση. Θα πάρουν αυτά. Το ξέρω, αυτά που μου δείχνεις, μπράβο. Και όταν τα πάρουν αυτά, ναι. Θα σου πω εγώ κατά πώς θα μπορούν να ρίξουν τον Άρη και τον Ηρακλή. Γιατί όλο αυτό το σκηνικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια, που κάποιοι υπερίσχυσαν και κάποιοι, είτε γιατί είχαν έναν ισχυρό επιχειρηματία όπως βρέθηκε να έχει ο ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα χρόνια μην ξαναλέω τώρα γιατί έμεινε ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης και ο Ηρακλής. Ναι. Όλοι ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη γιατί έγινε αυτό. Αλλά άστο. Πες ότι δεν υπάρχει. Ο Άρης και ο Ηρακλής πέσανε γιατί. Γιατί δεν ανέβηκαν σε κανένα άρμα. Σε κανένα άρμα. Ήταν άρμα από μόνοι τους. Βέβαια. Όπως είπε και τον Πάκο Σαγοράκης. Ως μεγάλες ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν οι Λιβαδιές, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι εκμεταλλεύτηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και αυτά και πήραν λεφτά για να πάρουν τον κάθε Ούμπιντες, τον κάθε Σανκαρέ από τον Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Ή από αντίστοιχα από τον Ηρακλή. Και πνίγηκαν οι ομάδες δικές μας τα οικονομικά προβλήματα γιατί και πολλές φορές να πούμε τα δικά μας λάθη. Γιατί η απέτηση του Ηρακλειδέα και του Αριανού δεν είναι να πάω με budget 5 εκατομμύρια και να πηγαίνω και να βγαίνω 7ος ή 8ος γιατί τόσο με παίρνουν τα οικονομικά μου. Λέγαν δεν με νοιάζει να μιλήσω για την ομάδα μου, θα ανανεώσει τον Κόκε. 800-800 θα του δώσεις. Και 400 η εφορία είναι 200. Πού πήγαν τα λεφτά μετά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οι απαιτήσεις μας ήταν και μεγαλύτερες από το πάπλωμά μας στο οικονομικό. Όταν λοιπόν οι άλλοι ισχυροποιήθηκαν, γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Γιατί δεν είχε ο Λεβαδιακός τηλεοπτικά, είχε τα 430 εισιτήρια. Με αυτά έφτιαχνε το μπάτζετ του όλη τη χρονιά. Τι θα κάνει 12ος, 13ος, θα πέσει. Ο Άρης και ο Ηρακλής με τον κόσμο τους, την εμπορικότητά τους, τη μαζικότητά τους, μπορούσαν να είναι
πέμπτη, έκτη, μπράβο, τέταρτη, ο έβδομη εκεί δηλαδή, πέρα. Επειδή τα λες ωραία, μην μικραίνουμε την εικόνα. Έδωσες πάρα πολύ ωραία τη μεγάλη εικόνα. Τέλος. Αυτό είναι ρε φίλε. Και όλο συνοψίζεται. Το ποδόσφαιρό μας είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Μπράβο. Μας. Και ο Άκης συμφωνεί στην ουσία από το πεδίο ακροατής. Αυτό η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει να κάνουμε υγιές το προϊόν. Ο Άκης θεωρεί ότι αν γίνει υγιές, θα γίνει καλύτερο το προϊόν. Δεν θα γίνει. Θα γίνει. Μη σου πω θα ότι θα γίνει χειρότερο. Κάτι θα γίνει. Κάτι μη σου πω γιατί. Θα αλλάξει και η ατομική συνείδηση γιατί του οπαδού. Στην Ελλάδα, άκουσε με να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, Μάρη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ως ραδιοφωνικός παραγωγός, αυτός που είναι πρώτος είναι αυτός που πουλάει τον παπά και το αρνητικό. Α, κάνουμε εδώ πέρα μια δημοσιογραφική εκπομπή. Κάθε καλησπέρα σας. Ο Ηρακλής παίζει με την ομάδα του Παλαιοχωρίου. Ο Ηρακλής θα παίξει με το Ρόβο από τα δεξιά. Είναι άνοια. Αυτό είναι άνοια. Αυτό είναι, συγγνώμη, είναι ανιαρό. Αυτό είναι ανιαρό. Συγγνώμη, τι είπα, συγγνώμη, αυτό είναι ανιαρό. Αλλά άμα πει ότι ένα κόβει το Ηρακλή, ο χρυσό, αυτό που έλεγε ο φίλος ο Ηρακλειδέας, τότε είναι τα καλά. Ναι. Και είμαι και πολέμιος του Ηρακλή, επειδή είπα ότι η κάθε ομάδα αξίζει να παίζει στο γήπεδό της. Ναι. Θα κάνουν μήνυση, λέει, στην ομάδα που θα παίζει στο γήπεδό της. Δηλαδή. Πάνω, ναι. Έχουμε. Θα πω κάτι, το αφιερώσω στον Χρήστο Γκιώση. Είπε κάτι χθες ο Θεός Χωρέστον, ο τεράστιος Τζο Στράμερ, μια πολύ ωραία φράση. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι να κάνεις τους άλλους να πλήττουν. Απίστευτο. Συγκλονιστικό. Κλείνουμε με ρεγκίνα αξεσουάρ μπάνιου. Κλείνουμε με ότο καλογερά στο συνεργείο αυτοκινήτων 2316-9497. Ολοκληρωμένο συνεργείο. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Και με injection service από 18 στην Κάτω Τούμπα για εξοικονόμηση καυσίμου με καθαρασμό συστήματος φυκασμού. Ξεκινάμε, πάω 24 σε λίγα λεπτά. Νικητές για τις προσκλήσεις του Φεστιβάλ το Γεμαντέρ είναι Θεολόγης Ευαγγέλου, Ανδρέας Χατζάκης, Μαρία Γερομανόλη και Νίκος Γαρυπίδης. Μία ακόμη φορά αντιστρόφος, Νίκος Γαρυπίδης, Μαρία Γερομανόλη, Ανδρέας Χατζάκης, Θεολόγης Ευαγγέλου. Πηγαίνετε σε όποια ταινία θέλετε από σήμερα έως και την Κυριακή. Όταν ανατινάζεις το ATM δεν και τα χαρτονομίσματα. Είναι σε κασετίνες. Συγγνώμη, απάντησες με τέτοια σιγουριά και τόσο γρήγορα που σε θεωρώ ύποπτο. Συγγνώμη. Και εγώ το σκεφτόμουν αυτό. Συγγνώμη, πειράζει που σε θεωρώ ύποπτο. Πειράζει. Δηλαδή, αν κάνω αναφορά στην αστυνομία και πω. Αν σου ύποπτο, θα έχει να ακούσουμε πάω 24, θα έχει κάτι σημαντικό να θα πείτε κάτι. Μπάσκετ. Θα πάρουν εκπομπή στην E3 τώρα, εκπομπή. Θα βγαίνει κάθε μέρα. Τι είναι αυτό. Δεν υιοθετώ τέτοιες εκφράσεις. Γιατί την προηγούμενη μέρα πήγες εσύ. Πόση ώρα ήσουν εκεί πέρα. Μία ώρα, δύο ώρες, πόσους είχαν. Πρώτα πήγε ο Τζορμπατζόγλου και μετά η οπαδή. Ναι, είδα το έδαφος εκεί τι γίνεται. Το προετοίμασες. Ξεκινάμε. Άιντε, keep on rocking, αδέρφια.